Καλή σας ημέρα! Πολλές αγκαλιές, πολλά χαμόγελα και πολλή αισιοδοξία, διότι βρισκόμαστε στο μέσο της εβδομάδας, ημέρα Τετάρτη. Ναι. Και έχουμε πολλά για σας σήμερα, τα οποία θα σας βοηθήσουν και για να καταλάβετε, να σκεφτείτε μερικά πράγματα, γιατί πρέπει να σκέφτεται ο πρωινός τηλεθεατής εκτός του γεγονότος ότι πρέπει να μαγειρεύει και να κάνει τη δουλειά του σπιτιού, για τις γυναίκες του βεβαίως, αλλά μιλάω για τους άντρες. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, γιατί έτοιμη ήμουν να σε πάρω στην περιλάτα από την γραβάτα, την οποία δεν πιάνω πλέον. Θέλετε να παίξουμε έτσι μπαλά, σήμερα. Δεν μίλησα. Γιατί η γραβάτα είναι κάτι πολύ κύριε. Θέλετε να παίξουμε έτσι μπαλά σήμερα. Γιατί δεν παίζουμε έτσι μπαλά σήμερα. Δεν μίλησα. Θέλετε να παίξουμε μπαλά έτσι. Εγώ δεν είχα λαού. Πρώτον λοιπόν, καταγγέλω. Απαλή. Συνάδελφο, συνεργάτη της εκπομπής, ότι πηγαίνει στην εκπομπή του Λαζόπουλου την Τρίτη. Και όταν περνάει, και όταν περνάει, όταν περνάει η κάμερα ο Γερανός από μπροστά του, ψωνισμένος δει, χαριεντίζεται με την κάμερα. Χαριεντίζεται με την κάμερα. Καταρχήν, χαριεντίζεται με την κάμερα. Πρέπει να πω ότι ζηλεύει ο κύριος, γιατί δεν τον έχουν καλέσει όπως ξέρεις μέχρι τώρα. Το ξέρεις και εσύ. Εσένα σε καλούνε δηλαδή κάθε εβδομάδα στο Λαζόπουλο. Δύο φορές έχω πάει, καλή μου. Εσύ καλούνε, σε καλέσαμε. Βεβαίως, προσωπικά. Και πρέπει να διευκρινίσω. Μία μαζί έχουμε πάει, κυρία μου. Και πρέπει να διευκρινίσω, κύριε Χίο. Γιατί πρέπει να ξέρετε πως είναι μέσα από το στούντιο του κυρίου Λαζόπουλου. Επάνω από εκεί που κοιτάω, έχει το μόνιτορ. Και πρέπει να κοιτάω τα που παίρνει. Τα που παίρνει με την κάμερα. Δεν έχω κοιτάξει ποτέ την κάμερα, παρακαλώ. Για να ζητήσει γυναικείες υπάρξεις μέσα στους λαθρωτικούς και 50 άτομα του Λαζόπουλου. Και ποιο είναι το θέμα. Πάει μόνος εκτός. Πάει μόνος εκτός. Πει του Λαζόπουλου, θα βρεις γυναίκα κι εσύ. Είμαι φαν του κυρίου Λαζόπουλου. Πας λοιπόν και ψάχνεις γυναίκα στην εκπομπή του Λαζόπουλου. Τη Μαντούλα, πώς την εκείνη που έχει. Την Ανθούλα. Την Ανθούλα πάει και κάνει ο αλήτης. Δεν τρέπεσε λίγο. Και εσύ Ιούδα Ισκαριώτη με καρφωνείς. Όχι, δεύτερη καταγγελία. Έχουμε δεύτερη καταγγελία ησυχία. Δεύτερον, πλέκονται η δίλια. Αρχίζουν και πλέκονται οι δίλια μέσα στο πλατό της εκπομπής. Θα δείτε σε λίγες μέρες από τώρα. Μείνετε, γιατί θα μείνετε στους δέκτες που θα πάνελ, θα διότι σταμάτα. Γιατί θα μείνετε εμβρόντιτοι με αυτά που θα παρακολουθήσετε. Σκάνδαλο, η δίλια σκάνδαλο! Να πω κάτι, μας χωρίσανε, βάλανε τον Γιώργο εδώ και δεν μπορούσαμε. Για να είστε φρόνιμοι. Βλέπετε, δεν γιατί ήσασταν πάρα πολύ άτακτα παιδιά, γι' αυτό έγινε αυτό. Τι, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, πάμε σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα δύο, τρία, τέσσερα βασικά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Ένα από αυτά, σοκ προκαλέσει στην κοινή γνώμη, πραγματικά σοκ στην κοινή γνώμη, όλα όσα εκμυστηρεύτηκε, είπε δημόσια, δεν εκμυστηρεύτηκε, η Βάνα Μπάρμπα, η πολύ μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, την οποία τη γνωρίζουμε, την αγαπάμε και τη σεβόμαστε πάνω απ' όλα, όχι για την ηλικία της, γιατί είναι νεότατη και ακμεότατη, αλλά για το γεγονός ότι αυτά που είπε είναι η γλώσσα της αλήθειας. Μίλησε ξεκάθαρα, κοιτάζοντας στα μάτια το φακό και λέγοντας πράγματα που ψιθυρίζουμε όλοι τόσα χρόνια. Τι συμβαίνει στα κρεβάτια του καλλιτεχνικού χώρου? Όχι μόνο στα κρεβάτια, παντού. Γενικότερα τι συμβαίνει, γενικότερα στον καλλιτεχνικό χώρο. Έτσι. Θα είναι μαζί μας η Βάνα Μπάρμπα σε λίγο για να μας πει, να μας εξηγήσει μάλλον
από κοντά. Γιατί τα είπε αυτά? Όμορφη, γροσερή και φινετσάτη. Όμορφη, γροσερή και φινετσάτη. Να πούμε ότι αυτά τις αποκαλύψεις έκανε στην εκπομπή του Μάκη Τερδαφυλόπουλου. Πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος κάνει ερευνητική δημοσιογραφία. Βεβαίως, από τους λίγους. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη showbiz και στα κακώς κείμενα τη showbiz. Επίσης, η κυρία Μπάρμπα μίλησε με έναν, θα λέγαμε όλοι, ξεκάθαρο τρόπο για το τι συμβαίνει στο χώρο της μόδας, στο χώρο των μοντέλων, των πανέμορφων γυναικών. Βεβαίως. Που βγάζουν το ψωμί τους σε αυτό το χώρο. Γιατί ως γνωστόν η Ιβάνα Μπάρμπα ήταν μια Miss Ελλάς, η οποία ξεκίνησε... Και από μοντέλο ξεκίνησε. Από μοντέλο, ακριβώς. Ξεκίνησε ως μοντέλο. Και επίσης η κυρία Μπάρμπα μίλησε έξω από τα δόντια για το γεγονός ότι πολλά από τα μοντέλα, πολλές από αυτές τις γυναίκες φτάνουν στο έσχατο σημείο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, κοκαίνης και λοιπόν, καλό θα είναι να μην αναφέρουμε. Και επίσης, η κυρία Μπάρμπα διηγήθηκε απίστευτα περιστατικά όταν τη συνάντησε ένας καναλάρχης και την κοίταγε κάτω από το λαιμό της. Καλά, αυτό δεν το κάνουν μόνο οι καναλάρχες. Επίσης, διάφοροι τέτοιοι, επίσης, το κάνουν όλοι. Χθες, η κυρία Μπάρμπα θα είναι σε λίγο μαζί μας, θα μας τα πει όλα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο και τον χώρο των ηθοποιών. Και των μοντέλων. Και έχουμε αυτές τις αντιδράσεις επίσης, τις έχουμε καταγεγραμμένες στην κάμερα. Άνθρωποι που δεν συμφωνούν τόσο με την κυρία Μπάρμπα. Θα τα δούμε. Όχι, δεν συμφωνούν. Υπάρχουν κάποιοι που δεν συμφωνούν. Βεβαίως. Αντιδρούν, θα τους ακούσουμε. Χθες το βράδυ άνοιξα στις 12 να δω θέμα. Και τι είδες? Είδα best of. Δηλαδή επανάληψη των εκπομπών θέμα Αναστασιάδη. Πάλι δεν έπαιξε ο θέμος. Διερωτήθηκε. Γιατί δεν είχε χθες το βράδυ θέμα? Θρίλερ ή ένα πρόβλημα αδιαθεσίας? Αναζήτηση μιας άλλης τηλεοπτικής στέγης ή απλώς μία γρήπη? Συναντήσαμε την γυναίκα του Θεού Αναστασιάδη. Βεβαίως, σε μία στην πρεμιέρα της ταινίας «Το φιλί της ζωής», η οποία έγινε χθες, μια απίστευτη πρεμιέρα, φανταστική, στην οποία ταινία πρωταγωνιστεί ο Θέμος Αναστασιάδης. Συμμετέχει, να μην πω πρωταγωνιστή, υπερβολή. Ναι, συμμετέχει. Κι άλλα, ένας Θέμος πάντα πρωταγωνιστεί. Να σου πω όμως κάτι, έτσι είναι, γιατί θα την κλέψει την παράσταση, δεν γίνεται. Δεν η κυρία Παναγιωτοπούλου, λοιπόν, πολύ όμορφη γυναίκα, έχοντας αποκτήσει μαζί του 3 πανέμορφα παιδάκια, μας αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό, γιατί ο Θέμος Αναστασιάδης δεν είχε χθες εκπομπή. Και βεβαίως, στην πρεμιέρα δεν παραβρέθηκε. Πολλά από τα παρασκήνια της ταινίας. Πάμε να δούμε την πανέμορφη κυρία Παναγιωτοπούλου. Αρχή να βρούμε τον Τάσο. Σε μισή ώρα θα έχει πάει στη Μήλο. Αεροπορικός θα πάμε. Τάσο, από εκεί που πας είναι η Σέριχο. Να ρωτήσουμε γιατί δεν είναι ο Θέμος εδώ. Απουσία, έτσι. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ, πραγματικά, αλλά είναι άρρωστος με 40 πυρετό στο σπίτι. Τον κόλλησαν τα μωρά. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ήρθα, ξέρεις, ανταυτού. Αν τον θέλουν τόσο πολύ, να έρθω να τον πάρω. Μα τι ωραία Έλληνα σου. Και ο Βενέλα σου, τον ηθικό. Σας είπα ότι θα συμμετέχει σε αυτή τη ταινία. Τι του είπατε, ποια ήταν η αντίδρασή σας? Κοίτα, επειδή είναι μια εξαιρετική παραγωγή και όλοι οι συνεργάτες πολύ καλά. Ξέρεις ονόματα. Και πραγματικά είναι μια πολύ ποιοτική ταινία, θα τη δείτε και στη συνέχεια. Του είπα ναι, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς του αρέσουν οι προκλήσεις, έτσι δεν είναι? Γνωστό είναι αυτό. Δεν θα κάνω ταινία, όχι, όλη η οικογένεια. Δεν θα κάνω ούτε ένα ρόλο guest σε κάποια κινηματογραφική ταινία ή κάποιο σειρά της τηλεόρασης? Δεν μου το έχουν προτείνει. Αν σας το κάνανε, το σκέφτεστε? Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Θα θέλατε ένα ρόλο δημοσιογράφου, τηλεπαρουσιάστηρες ή κάτι που να μην είναι ο εαυτός σας? Άσε να γίνει πρόταση καταρχήν και θα σου πω. Το σκεφτήκατε ποτέ? Όχι, δεν χρειάστηκε προς το παρόν. Τη ζωή δεν το χρειάζεται πάντως ο Θέμος, έτσι? Κοιτάξτε, εγώ έχω δει τη μισή ταινία, την είδα στη Θεσσαλονίκη και τώρα πάω να δω το πραγματικό φιλί. Κατάλαβες, έτσι? Δεν το έχω δει ακόμα. Πάω να δω τι συμβαίνει στην ταινία. Ποιος το δίνει, ποιος? Κάτσε να δεις την ταινία. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Ζωή! Αν τυχόν μέσα η ταινία είχε κάποια όχι ερωτική σκηνή, κάποιο φιλί. Έχει φιλί. Έχει φιλί. Γιατί φιλί, το φιλί της ζωής. Όχι, προς Θεού. Δεν
γλώσσες και το καταλαβαίνω, γιατί η τέχνη θυσιάζεται. Συζητάτε καθόλου την εκπομπή του Θεέ μου πριν προβληθεί? Τις περισσότερες φορές είμαι στα γυρίσματα και αν δεν είμαι στα γυρίσματα είμαι στο μοντάζ. Στην προετοιμασία, ξέρετε το σχέδιο της εκπομπής, το ξέρετε, συζητάτε τα θέματα. Συνήθως ναι, συνήθως ναι. Διασκεδάζετε, γελάτε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θεωρείτε πως είναι μια σατυρική εκπομπή αντίστοιχη του Λάκη Λαζόπουλου? Είναι και δύο εξαιρετικές και οι αγαπημένες μου. Τώρα τι γίνεται? Όσο θέλω. Έλα. Δεν μου λες, Στέφανε. Ο Θεέμος φυλάει γυναίκες για την καριέρα του. Εσύ τι κάνεις για τη δική σου καριέρα, Στέφανε? Κάποιοι άλλοι φυλάνε κατουρημένες ποδιές, εγώ δεν το κάνω ποτέ. Σοπάτησα. Γυναίκες δεν φυλάς. Κατουρημένες ποδιές δεν φυλάς. Κάτι πρέπει να φυλήσεις και εσύ, τι γίνεται? Το μόνο που κάνω είναι να περιμένω ένα παιδάκι να έρθει στον κόσμο με το καλό, Παναγιά μου, γιατί έχω μεγάλη αγωνία. Και το δεύτερο είναι ότι καλύτερα να έρθει το παιδί, να είναι υγιές και εγώ να σταματήσω τη δουλειά μου. Αυτό θα ζήσω, Στέφανε. Θέλω να καλημερίσουμε. Θέλεις να παίξουμε μπάλα, έτσι? Θες να παίξουμε πινκ-πονκ, έτσι? Είναι αλήθεια, λέω. Επειδή θα πάμε μέχρι σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Να καλημερίσουμε, Χριστίνα, μια όμορφη κυρία του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Καλημέρα σας, κυρία Μπάρμπα. Μόνο όμορφη. Καλημέρα, κυρία Μπάρμπα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Όταν επιστρέψουμε, θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία εσείς τα είπατε έξω από τα δόντια και κάποιοι άλλοι, σαν τη Στουφοκάμιλο, βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο, γιατί ποτέ προφανώς δεν τα έχουν ακούσει αυτά, ακόμα και αν τα λέει μια Μπάρμπα. Έτσι, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για όλα όσα είπε έξω από τα δόντια η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Λοιπόν, το θέμα που συζητάμε είναι, αφορά πάρα πολύ τις γυναίκες, αλλά αφορά και γενικότερα όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν ένα μπροκάμα σε συγκεκριμένους χώρους και κάποια στιγμή βλέπουν μπροστά τους τον εργοδότη ο οποίος προβαίνει σε σεξουαλική παρενόχληση, κάποιον ο οποίος ρέπει προς την χρήση ναρκωτικών και ουσιών και μάλιστα μέσα στον χώρο της μόδας. Για να δούμε την κυρία Μπάρμπα, γιατί αυτά τα οποία είπε η κυρία Μπάρμπα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βεβαίως. Και έχουν ευνηδιάσει. Κακώς για μένα. Να πούμε λίγο στις τηλεθεάτριες, τις φίλες μας, ότι σας αφορά αυτό το θέμα άμεσα, γιατί όσες είστε νέες μπορεί να θέλετε να ασχοληθείτε με όλο αυτό το χώρο και πρέπει να ξέρετε τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει, και όσες είστε μαμάδες μπορεί οι κόρες σας να θέλουν, έτσι δεν είναι? Και η γη σας. Λοιπόν, καλημέρα Βάνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Κύριε Μπαρμπά, αυτό... σου εύχομαι τα καλύτερα για το παιδάκι που περιμένεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το δικό σας να είναι πάντα καλά και υγιέστατο, το κοριτσάκι σας, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Να τη χαίρεστε, τη φέδρα σας, φέδρα Θεοδώρα. Φέδρα Θεοδώρα. Να είναι καλά το παιδάκι σας. Μας έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό το γεγονός ότι και εσείς παραδεχτήκατε σε αυτή την εκπομπή που έκανε, την πολύ καλή εκπομπή που έκανε ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος απέναντι στα βραβεία Αρίων την Δευτέρα το βράδυ και μάλιστα. Τολμώ να πω, σύμφωνα με τις τηλεθεάσεις, ότι μετά τις 12 το βράδυ όλοι έβλεπαν Τριανταφυλόπουλο και Μπάρμπα σε αυτά που είπε η Βάνα Μπάρμπα και σε αυτά που συζήτησαν και ο Βασίλειος Κοστέτσος, ο γνωστός σχεδιαστής, και ο κύριος Κουτούλιας και πολλοί άλλοι άνθρωποι μέσα από το χώρο της μόδας και τον καλλιτεχνικό χώρο ευρύτερα. Στέφανε, να πω κάτι. Καταρχάς, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Δεν είπα κάτι το οποίο. Σαφώς είναι η άποψή μου, είναι αυτό που πιστεύω. Είμαστε πολλά χρόνια βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Το ότι ο κάθε κύριος Κουτούλιας, Βουτούλιας, δεν τους ξέρω αυτούς που ήταν εκεί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά. Θα τα δούμε αυτά. Δεν χαίρουν και σεβασμού και εκτιμήσεως από μένα. Γιατί από ό,τι έμαθα μετά, κάποιος βγήκε και είπε: η Μπάρμπα λέει, όταν ήρθε τα Γιάννα, δεν μας είπε τι έκανε κτλ. Δεν την είδα την εκπομπή. Το είπε αυτός, ναι. Το είπε. Ένας ανόητος κύριος που έχει τόσα χρόνια με τα μπουζούκια. Λοιπόν, δεν πάει να πει ότι θέλει τώρα, τον ξέρουμε αυτόν τώρα. Τον βλέπαμε τώρα χρόνια. Ξαφνικά έχει πρακτορείο μοντέλων. Πού τα βρίσκει τα πρακτορία, πώς ξαφνικά ανοίγουν ένα γραφείο και ξαφνικά παίρνουν κοριτσάκια και τα πουλάνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων. Τα πουλάνε δεξιά και αριστερά, είπε η κυρία Βάνα Μπάρμπα. Και... Ναι, λέω τα πουλάνε, γιατί θα σας πω τι εννοώ. Μισό λεπτό, παιδιά. Υπάρχουν επαγγελματικά γραφεία, τα οποία πραγματικά είναι τα γνωστά πρακτορία που τα κορίτσια πηγαίνουν και έχουν μια μεθόδευση στη δουλειά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι επιτίδη στη δουλειά μας, οι οποίοι λέγονται manager, ξεμάνατζερ, ψευτοδίθεν. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο χώρο
Και τι κάνουν. Κάνουν κάποια πράγματα που δεν είναι καθόλου επαγγελματικά. Οι ίδιοι δεν έχουν χαρτί που να λέει ότι όντως ειδικεύομαι σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, βγαίνει ξαφνικά ο κύριος Μπουρδούλιας, πώς λέγεται, ή ο κύριος ο άλλος, να μας πούνε πού τα έχουν αυτά τα γραφεία, πώς τα ανοίγουν ξαφνικά. Εγώ αυτό το θυμάμαι τραγουδιστή στο Λανότε. Από πού και πού έγινε γραφείο με μοντέλα. Θέλετε, κυρία Μπάρμπα, να δούμε, και συγγνώμη σας διακόπτω, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με αποτέλεσμα να συζητείτε ευρέως στο χώρο της μόδας και του θεάματος όλα αυτά τα οποία είπατε. Στέφανε, να δούμε πώς άναψε η φωτιά σε αυτή την ιστορία. Να δούμε πώς άναψε η φωτιά. Ένα λεπτό να πω κάτι και μετά αμέσως να βάλετε ό,τι θέλετε. Όχι, επειδή δεν την είδατε την εκπομπή, να σας δείξουμε ένα απόσπασμα πολύ χαρακτηριστικό και την αντίδραση του γνωστού καλλιτεχνικού μάνατζερ του Γιώργου Κουτουλιά. Αν θέλετε να το δούμε μαζί και να το σχολιάσουμε, κυρία Μπάρμπα. Πάμε να το δούμε. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνήθως όλους τους χώρους υπάρχουν προβλήματα, απλά σε αυτόν τον χώρο φαίνονται. Ακριβώς, και πρέπει να διαχωρίσουμε εξωτερικό και Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλεις να τα δεις, θα βλέπεις όλα όπως η Βάνα Μπάρμπα, η οποία μας μίλησε, κυρίες και κύριοι, και μίλησε έξω από τα δόντια. Είπε λοιπόν ότι και η ίδια έκανε χρήση ναρκωτικών και ότι διηγείται το περιστατικό ενός καναλάρχη που την έπεσε. Και λέει τα σόμπις έχουν γίνει ένα συνοθήλευμα βόθρου. Μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα. Εννοώ εκείνη είναι ο κρίνος. Καθιερώθηκε ως η όμορφη, η άγρια, η προκλητική. Όταν κάνεις έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση, δεν μπορείς παρά να ρωτήσεις τη Βάνα Μπάρμπα. Αυτό έχει συμβεί νομίζω τα πρώτα χρόνια. Πώς το αντιμετωπίσατε εσείς τότε? Ήμουν πιτσιρίκα, έκλεισα πολλές πόρτες. Άργησα να κάνω καριέρα γενικότερα. Έφτασα στα γεράματα πλέον. Δηλαδή είχα μπει παλιά σε ένα γραφείο και θυμάμαι ότι ο τότε καναλάρχης, ας πούμε, κοίταζε, δεν σε κοίταζε στα μάτια, σε κοίταζε από εδώ και κάτω. Μόνο και μόνο για να. Τα προσόντα ήταν από εδώ και κάτω. Έχοντας την εξουσία και οι καινούργοι, αυτοί που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι σε αυτό το βωμό της δόξας τις έρχουν τα πάντα. Πολύ ποταπά πλέον, έτσι. Τώρα είναι μια γελοιότητα. Όλο είναι μια γελοιότητα. Στα πρώτα βήματα της ζωής μου θυμάμαι ότι υπήρχαν στιγμές που δεν βγάζαμε πολύ δύσκολα. Έπρεπε να δουλεύω σε σούπερ μάρκετ για να μπορώ να βγάζω προς το ζήν. Αλλά θεωρώ ότι και όλοι αυτοί που ενδίδουν, όλοι αυτοί που μαγεύονται από όλη αυτή την ιστορία, στο τέλος τι καταφέρνουν, γίνονται φερέφωνα του εαυτού τους, δυστυχώς. Ξαφνικά κάνουμε μια θεατρική παράσταση, τσουπ, πρέπει να είναι ένα φυτό δίπλα μας, γιατί κάποιος έχει σχέση μαζί της. Ξαφνικά κάνουμε με ένα σύριαλ, τσουπ, μια καινούργια, η οποία πρέπει να είναι καινούργια. Οι καινούργοι θα βγουν και θα έχουν μόνοι τους τη δυναμική για να ανταπεξέλθουν. Και είναι και υγεία αυτό. Και είναι και πολύ υγιές, βέβαια. Αλλά γενικά η showbiz είναι, εγώ θα έλεγα, μια αρρωστημένη κατάσταση πλέον. Ένα συνοθήλευμα απόλυτου βόθρου έχουμε γίνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ αν μου έλεγε το παιδί μου αύριο μεθαύριο θέλω να ασχοληθώ με αυτό, θα ήμουν πάρα πολύ εκπληκτική. Απλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτή η μόδα που υπάρχει με τα ναρκωτικά, την οποία την περάσαμε όλοι μας λίγο πολύ, έτσι, δεν έχουμε αγιοποιηθεί εμείς λέγοντας αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Και εμείς έχουμε πάει σε πάρτι και εμείς έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Γύρω από αυτή την αστερόσκονη έχει μαζευτεί ένας υπόνομος από μαστροπούς και από dealer ανθρώπων, οι οποίοι τι κάνουν, έχουν βρει τον τρόπο τους και μπαίνουν μέσα. Και ξαφνικά είσαι νέος ηθοποιός και υπόσχονται τα πάντα. Θα είσαι δυνατός, θα είσαι έτσι. Είσαι νέος τραγουδιστής και θα είσαι έτσι. Αρχίζει να λειτουργεί ένα υπερεγώ, όλοι θεωρούν ότι είναι θεοί. Και κάποια στιγμή, όταν βγαίνεις με την ψυχή καταστρεμένη, είναι πλέον αργά. Και σου λέω όλο αυτό, ειδικά με τα μόντελ, να το κάνουν οι ίδιοι οι μόδες. Γιατί είναι τραγικό. Είναι μια γκέι αντιμετώπιση που οι γυναίκες πρέπει να είναι μη θηλυκά. Πώς αλλιώς το αγόρι το νεαρό θα πάει μαζί της, όταν έχει απορρίψει τη θηλυκή πλευρά της γυναίκας? Υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Και να ρωτήσω εσάς λοιπόν τώρα πώς ασχολείστε. Η κυρία Βάνα Μπάρμπα δεν μας είπε όμως, όταν έφυγε από τα Γιάννενα πιτσιρίκι και ήρθε στην Αθήνα και πήγε στα Καλλιστεία για να ξεκινήσει την καριέρα της, γιατί από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει και αυτή, τότε τι έκανε? Τώρα, εκ του ασφαλούς, μετά από πάρα πολλά χρόνια, πολύ έμπειρη πια, καταξιωμένη ηθοποιός πια, μιλάει πάρα πολύ όμορφα. Γιατί δεν ρωτάει όμως, γιατί δεν λέει ποιο είναι το όνειρο μιας νεαρής κοπέλας σήμερα 17, 18, 19 ετών? Και τι πρέπει να αντιμετωπίσει?
Ποιο είναι? Να σας πω κάτι. Για μια νέα κοπέλα εδώ απέναντι. Μια νέα κοπέλα, η οποία και αυτή από κάπου έχει ξεκινήσει, όταν ήταν 17-18 ετών. Αυτό είναι, κυρία Μπάρμπα, το απόσπασμα το δικό σας και η απάντηση του κύριου Κουτούλια. Το άκουσα. Εντάξει, ο κύριος Κουτούλιας δεν είπε και κάτι κακό. Δηλαδή, τώρα το είπε αυτός ότι πώς ξεκίνησα εγώ και τι έκανα. Εγώ, επειδή θέλω να περιευτολογώ και να πω, θέλω να πω το εξής. Αυτό που φωνάζω αυτή τη στιγμή, μέσα από την καρδιά μου, είναι το εξής. Δεν μπορούμε να είμαστε πρότυπα για νέα παιδιά, για νέα κορίτσια, για νέα αγόρια. Έρχονται στο θέατρο, στα καμαρίνια και έρχονται οι μητέρες και λένε να γίνει το παιδί μου θεατρίνος, ηθοποιός, να γίνει μοντέλα. Έλεος. Υπάρχουν και άλλες δουλειές. Ξαφνικά αποτελούμε πρότυπα στο 70% του νέου κόσμου. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κυρία Μπάρμπα, το λέω με πολύ ευγένεια και με πολύ προσοχή. Δεν μπορεί ξαφνικά η ίδια η μάνα να βάζει το παιδί της και να λέει άντε να μου γίνει ηθοποιός ή τραγουδίστρια. Τραγικό. Σήμερα έχουμε δουλειά, αύριο δεν έχουμε. Το καταλαβαίνουν οι γονείς. Κυρία Μπάρμπα, κάνατε μια σοκαριστική δήλωση ότι στο παρελθόν, στα πρώτα προφανώς βήματα της καριέρας σας, κάνατε κι εσείς χρήση ναρκωτικών. Καταρχάς αυτό, να σας πω, αυτό είναι λίγο, λίγο μελό και λίγο. Λοιπόν, όταν είμαστε στα πάρτι, ποιος σαφώς έχουμε δοκιμάσει. Δηλαδή, γιατί ότι το όλοι κάνατε, λίγο πολύ το 80% έχουμε πιει αλκοόλ. Έχουμε δοκιμάσει, μπορεί να έχουμε καπνίσει. Λοιπόν, τι έγινε, πού είναι το τραγικό. Γιατί το κάνατε. Πρέπει ξαφνικά όλοι. Α, κύριε Μπαρμπά, γιατί το κάνατε. Γιατί υπάρχει μέσα στη showbiz, γίνονται αυτά. Εβραίως. Τι εννοείται, γιατί το έκανα. Όλοι παίρνουν. Καταρχάς, περίμενε. Δεν μ' αρέσει να το κάνουμε μελό και να το κάνουμε. Εγώ δεν. Εγώ ρωτώ, όλοι παίρνουν ναρκωτικά. Όλοι ναι, παίρνουν δεν ναρκωτικά. Υπάρχει όλοι, αλλά υπάρχει. Μα δεν μιλάμε για όλους. Μιλάμε για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στο χώρο. Για νέα παιδιά τα οποία ξαφνικά μπορεί να συμβεί κάτι. Τους προσεγγίζουν και τους λένε εσείς θα γίνετε star, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Να. Και να σας πω κάτι. Εγώ αυτό που είπα στον Τρία Ταχυλόπουλο είναι ότι μέσα από όλη αυτή την αστερόσκονη έχουν μαζευτεί επιτίδη άνθρωποι, αυτούς εγώ ονόμασα βόθρο, οι οποίοι ξαφνικά κάνουν μια μόδα. Τους βάζουν μέσα στα ναρκωτικά. Όλοι κάνουν τα πάντα και ξαφνικά γίνεται μια ιστορία που είναι πολύ επικίνδυνη, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Ναι, εγώ αυτό λέτε, είπα. Δεν εννοώ όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ σοβαροί. Μας λέτε δηλαδή ότι για να γίνει κάποια όμορφη κοπέλα φτασμένη, πρέπει απαραίτητος, ναι, όχι για όλες, να περάσει από ένα κρεβάτι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ή να συνευρεθεί σε πάρτι κάνοντας χρήση ναρκωτικών. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τα λεγόμενα. Δεν το κάνω μελό. Μα δεν το κάνω μελό. Πριν από, από 3 εβδομάδες συνελήφθη ένα πολύ γνωστό μοντέλο. Πάρα πολύ γνωστό μοντέλο που δεν μπορούμε να αναφέρουμε το όνομά του. Κάνοντας χρήση κοκαίνης. Αυτό δεν είναι ο κανόνας. Νεαρό, πολύ νεαρό σε ηλικία. Ανέμορφη κοπέλα. Αυτό είναι ο κανόνας. Παιδιά, επειδή εγώ δεν σας ακούω καλά, θέλω να μου επιτρέψετε ένα λεπτό να πω δύο πράγματα και δεν θέλω περισσότερο γιατί πρέπει και εγώ να πω γιατί. Να μιλήσουμε και λίγο για το θέατρο, για την πρεμιέρα. Να μιλήσουμε για το θέατρο. Γιατί τώρα αυτό αρχίζει και γίνεται λίγο μελό. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο κανόνας. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να προστατευτούν τα νέα παιδιά που μας έχουν πρότυπο. Που ξαφνικά θεωρούν όλοι ότι ο κόσμος. Δεν έχουν όλους τους ίδιους καλλιτέχνες πρότυπο, Βάνα. Γιατί τι Κωνσταντινοπούλου είμαι. Δεν έχουν. Ούτε όλα γεια τα παιδιά. Μου, καλημέρα. Καλημέρα. Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Δεν νομίζω ότι, ότι είναι απλό έτσι για σένα, το βάλουμε σε ένα τσουβάλι όλα. Δεν είναι έτσι. Επειδή διδάσκω αρκετά χρόνια θέατρο, συγγνώμη, και είμαι σε άμεση επαφή με τα παιδιά που βγαίνουν με όνειρα και με ελπίδες για το θέατρο, δεν είναι τα παιδιά τα σημερινά στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους έτσι. Είναι με όνειρα. Καταρχάς, εγώ δεν είπα. Και με αφοσίωση. Δεν ένα μου επιτρέπετε λεπτό να μιλήσω. Εγώ δεν είπα. Μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι. Εγώ μιλάω ότι αυτό είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Δεν λέω ότι είναι ο κανόνας. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Λέω όμως ότι υπάρχει ένα 30% που είναι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά που χάνουν την ψυχή τους. Ο κανόνας όμως είναι τα παιδιά που έχουν όνειρα. Δεν πρέπει εμείς να τα προστατεύσουμε και να πούμε που είμαστε χρόνια σε αυτό το χώρο. Είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό. Εγώ είπα απλά. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Συγγνώμη, πέρα να το να τα οπλίσουμε με τις σωστές γνώσεις και με την αγάπη και την αφοσίωση για το θέατρο, το οποίο είναι μια ασκητική διαδρομή και καθαρά αθλητική διαδρομή, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που κάνουμε, που είναι πολύ δύσκολη διαδρομή και απαιτεί αφοσίωση και κατάθεση ψυχής μέσα και έξω από το χώρο. Γνώσεις, συνεχής και διαρκής παιδεία και συνεχής διαρκής αυτά εκπαίδευση. Αυτά όμως είναι η θεωρία, κυρία Στασιλοπούλου. Είναι η θεωρία είναι, αυτά. Όχι, δεν διότι είναι. Εδώ πέρα μια φτασμένη ηθοποιός που αυτή τη στιγμή κάνει μια πολύ πετυχημένη παράσταση και την ξέρει όλος ο κόσμος. Η κυρία Στασιλοπούλου είναι μια γυναίκα
Αν μου παιδιά, δεν σας βλέπω καλά, αν μου επιτρέπετε. Η κυρία Στασινοπούλου είναι μια γυναίκα που εκτιμώ βαθύτερα, βαθύτατα. Είναι ένα άτομο που πραγματικά έχει κάνει τόσο στον χώρο μας. Εγώ το μόνο που λέω και δεν καταλαβαίνω, δεν θέλω να το κάνω μελό. Συχαίνω με το μελό και το να τα κάνω τα πράγματα. Εγώ είπα την άποψή μου. Για κάποια παιδιά που θέλουν να μπουν στον χώρο, που οι γονείς τα προτρέπουν, να είναι λίγο προσεκτικά. Υπάρχει μεγάλη σοβαρότητα στον χώρο, αλλά υπάρχει και ένα 30% που γίνεται μια κατάσταση που τα παιδιά πρέπει να την έχουν στο μυαλό τους. Για να μπορούν να αποφύγουν τις διαπάνσεις. Γίνεται αυτό σε όλους τους χώρους. Όταν στα πανεπιστήμια πηγαίνουν τα παιδιά και γίνεται ένα αλυσφαιρίσι με τους καθηγητές. Ναι, βοηθήστε με λίγο. Επειδή ακούστηκε τρεις φορές το όνομα του Γιώργου του Κουτούλια, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε κάποιους επενιγμούς. Δεν έχω λόγο να μιλάω για αυτά, σας παρακαλώ, παιδιά. Εγώ δεν έχω λόγο να πω τίποτα. Όχι, δεν έχετε εσείς λόγο. Ούτε την παραθέση θέλω, ούτε τίποτα. Επειδή ακούστηκε. Εντάξει, ούτε θέλω να μιλήσω με κανέναν άλλο. Όχι, δεν θα μιλήσετε, θα μιλήσουμε εμείς. Επειδή ακούστηκε εσείς στο απειρόβλητο, καθίστε εκεί όπως είστε και απολαύστε τον καφέ σας. Εμείς, επειδή ακούσαμε τρεις φορές το όνομα του Γιώργου του Κουτούλια, νομίζω ότι είναι ο κύριος Κουτούλιας, θέλει να παρέμβει επί του προσωπικού, να πει την άποψή του. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Όχι, εσείς δεν έχετε. Μήπως θέλει να ζητήσει μία συγγνώμη. Ορίστε, κύριε Κουτούλια. Δεν τα θέλω. Κλείστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα παρακαλούσα την κυρία Πάπα να παραμείνει. Δεν υπάρχει λόγος να διαξυφιζόμαστε και να χαλάμε τις καρδιές μας. Παρακαλώ, κύριε Κουτούλια. Αφήσατε έναν υπενιγμό για την κυρία Μπάρμπα. Δεν νομίζω ότι. Κάποια πράγματα για το όνομά μου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε και το όνομά μου και την καριέρα μου στον χώρο τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν είμαι ούτε 2 ούτε 3 στον χώρο. Πιο πολλοί με γνωρίζουν. Θα ήθελα να μου δώσετε λίγο χρόνο να πω και εγώ την άποψή μου. Ορίστε, σας ακούμε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι από το 84 μέχρι το 93 δούλευα σαν μοντέλο και μου γυρίσει. Αφήστε τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Αφήστε έναν υπενιγμό για την κυρία Μπάρμπα. Σοβαρό υπενιγμό. Και η κυρία Μπάρμπα όταν ξεκίνησε από τα Γιάννενα έκανε κάποια πράγματα κλπ. Τι εννοείται ακριβώς? Σας παρακάλεσα να μου δώσετε το χρόνο. Μα σας δίνουμε το χρόνο. Δεν θα πω αυτά που θέλετε εσείς, θα πω αυτά που θέλω εγώ και αυτά που πρέπει να λεχθούν. Θα κάνουμε όμως διάλογο, κύριε Κουτούλια. Ορίστε, σας ακούμε. Σας εξήγησα. Η κυρία Βάμπα είπε ποιος είναι αυτός ο κύριος Κουτούλιας και δεν τον ξέρω κτλ. Εξηγώ ότι από το 1984 μέχρι το 1994 δούλευα σαν μοντέλο. Η φυσική συνέχεια μου ήταν μετά τις σπουδές μου, τελείωσα διοίκηση επιχειρήσεων, να ανοίξω το πρακτορείο μου. Από το 1994 έχω το πρακτορείο μου και σήμερα είναι 2007. Με γνωρίζει το Πανελλήνιο. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι τα νέα κορίτσια, τα οποία έχουν την τιμή να έχουν περάσει από μένα πάνω από 2.500-3.000 κορίτσια τα τελευταία 12 χρόνια, έχουν όνειρα και φιλοδοξίες. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν και αυτά. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά την κυρία Μπάρμπα, είναι γνωστό ότι είναι μια πάρα πολύ καταξιωμένη ηθοποιός πια. Είπα εχθές στην εκπομπή του κ. Τριανταφυλόπουλου και το δείξατε και σας ευχαριστώ που το δείξατε ακριβώς όπως ελέγχθη. Και είπε και η κυρία Μπάρμπα φυσικά ότι δεν είπα τίποτα κακό για αυτήν. Είπα ότι όταν ήταν και αυτή νεαρό πιτσιρίκι 17-18 ετών, έφυγε από τα Γιάννενα από την πόλη της και ήρθε στην Αθήνα να βρει τη τύχη της. Όπως κάνουν δεκάδες, εκατοντάδες νεαρά κορίτσια. Δεν το είπατε έτσι. Το είπατε λίγο υποτιμητικά, κύριε Κουτούλια, ευτυχώς. Υποτιμητικά, αυτό εσείς το ερμηνεύετε. Πώς το ερμηνεύω, θέλω να το ξαναβάλω, το ακούστε, κύριε Κουτούλια. Νομίζω ότι δεν είναι δική μας άποψη μόνο, αλλά προκάλεσε αίσθηση αυτή η δήλωσή σας γενικότερα. Στην κοινή γνώμη, δεν είναι δική μας προσωπική άποψη. Αυτό είναι δική σας άποψη. Εγώ δεν είπα τίποτα εναντίον της κυρίας Μπάρμπα. Αλίμονο. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δεν είμαστε φίλοι βέβαια, αλλά γνωριζόμαστε. Και ούτε θέλω ούτε να την κατηγορήσω, δεν είπα τίποτα ιδιαίτερο. Είπα ότι όταν ήρθε και αυτή δεν μας είπε τι έκανε τότε. Αυτό ακριβώς είπα. Κύριε Κουτούλια, δεν είπατε αυτό. Θέλετε να ακούσετε τι είπατε. Τι είπα δηλαδή, εσείς τι λέτε ότι είπα. Θέλετε να ακούσετε. Γιατί ο υπαινιγμός ο οποίος κάνατε ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Να δούμε αν το είπε. Στο τέλος ειδικά του βίντεο. Όσον αφορά για τον Κρίνο εσείς το είπατε. Για ποιον? Για τον Κρίνο. Θέλετε να δείτε. Για τον Κρίνο. Για δείτε κάτι. Δείτε. Άθρο. Μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα. Ενώ εκείνη είναι ο Κρίνος. Ενώ εκείνη είναι ο Κρίνος. Ενώ εκείνη είναι ο Κρίνος. Αυτό υπόθηκε από εσάς για τον Κρίνο. Αν είναι δυνατόν, από πού το ερμηνεύεται αυτό? Όχι, ρωτώ, όχι, κύριε. Όχι, φυσικά όχι. Όχι. Μάλιστα. Ο υπαινιγμός λοιπόν για την κυρία Μπάρμπα, ποιος ακριβώς ήταν? Σας εξήγησα και πάλι, δεν υπάρχει κανένας επαινιγμός. Μα θέλετε να το βάλουμε πάλι να το δείτε? Μα δεν το είπε ο κύριος Κουτούλιας. Δεν μιλάμε για τη φωνή και τη δεν μιλάμε για τον Κρίνο. Δεν το είπα αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγο να το πω. Δεν ήξερα εγώ τι έκανε η κυρία Μπάρμπα το 1984. Βάλτε παρακαλώ το απόσπασμα να το δει ο κύριος Κουτούλιας. Βάλτε το παρακαλώ. Υπάρχει μια ανσκοπιμότητα. Να ρωτήσω εσάς λοιπόν τώρα πώς το λύσετε. Η κυρία Βάνα Μπάρμπα δεν μας είπε όμως όταν έφυγε από τα Γιάννενα πιτσιρίκι και ήρθε στην Αθήνα και πήγε στα Καλλιστεία για να ξεκινήσει την καριέρα της, γιατί από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει και αυτή τότε τι έκανε. Τώρα εκ του ασφαλούς μετά από πάρα πολλά χρόνια, πολύ έμπειρη πια, καταξιωμένη ηθοποιός πια, μιλάει πάρα πολύ όμορφα.
Γιατί δεν ρωτάει όμως, γιατί δεν λέει ποιο είναι το όνειρο μιας νεαρής κοπέλας σήμερα 17, 18, 19 ετών και τι πρέπει να αντιμετωπίσει. Να σας πω κάτι. Για μια νέα κοπέλα εδώ απέναντι. Μια νέα κοπέλα η οποία και αυτή από κάπου έχει ξεκινήσει όταν ήταν 17-18 ετών. Τι έκανε κύριε Κουτούλια, κυρία Μπάρμπα? Προσπάθησε να επιβιώσει σε αυτή την κατάσταση του showbiz εκείνη την εποχή. Μ' αρέσετε γιατί λέτε πάντα την αλήθεια. Ήταν μόνη της. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μάνατζερ, δεν υπήρχαν πρακτορία. Σήμερα αυτό πρέπει να κάνουν τα καινούργια κορίτσια είναι να πηγαίνουν στα πρακτορία, να πηγαίνουν κάτω από ένα μάνατζερ, να τους συμβουλεύει σωστά. Δεν μπορούν να λειτουργούν μόνο τους 17-18 κορίτσια, δεν έχουν κρίση, δεν έχουν γνώση, δεν ξέρουν κανέναν. Και χρειάζονται εσάς, τους προστάτες. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Χρειάζονται, λέω, την προστασία τη δικιά σας. Γιατί η κυρία Μπάρμπα είπε και κάτι ακόμα το οποίο εγώ δεν υιοθετώ. Ότι εσείς πουλάτε κορίτσια. Επαναλαμβάνω, δεν το υιοθετώ. Μπορεί να το είπε σχηματικά, εντός εισαγωγικών. Τώρα δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν το υιοθετώ, κύριε Κουτουλιά, αλλά υπόθηκε. Το άκουσα από την κυρία Μπάρμπα. Σας είπα, έχω το πρακτορείο μου από το 1994 στην αγορά. Έχω αναδείξει την Άντζελα Ευρυπίδη, τον Κώστα Φραγκολιά, την Όνη Δούνια, την Νίκη Κάρσονα και δεκάδες άλλα κορίτσια. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε, δεν όχι, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ, κύριε Κουτούλια, τα λένε κάποιοι άλλοι. Και τα λέει και η κυρία Λούπη. Εκφράζει τις αντιρρήσεις η κυρία Λούπη, η οποία είναι στον χώρο της μόδας και είναι γνωστό μοντέλο. Απλά αυτό που εννοούσε. Η κυρία Λούπη, δηλαδή τι λέει, ότι πουλάω κορίτσια? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό που είπε η κυρία Βάνα Μπάρμπα είναι ότι υπάρχουν κάποια πρακτορία τα οποία είναι μεγάλα, σοβαρά και αξιοπρεπή και τα οποία πραγματικά βοηθάνε και μανατζάρουν τις κοπέλες. Υπάρχουν και κάποια άλλα πρακτορία πιο μικρά. Ίσως χωρίς άδειες, τα οποία πουλάνε σε εισαγωγικά τα κορίτσια και τα μανατζάρουν σε άλλου είδους δουλειές. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας, θα ψάξει να τους βρει. Αυτό είπε η κυρία Βάνα Μπάρμπα και αυτό, για να πω την αλήθεια, το έχουμε ακούσει όλες οι κοπέλες που είμαστε στον χώρο. Η Αθήνα έχει 24 πρακτορία μοντέλων, εκ των οποίων τα 10, αν θέλετε, είναι μεγάλα με επίπεδο ποιότητα, μεγάλους τζίρους και έχετε πολύ μεγάλους πελάτες. Απόλυτο δίκιο. Και υπάρχουν άλλα 15 γραφεία που είναι πάρα μικρά και κάνουν δεύτερες δουλειές. Εσείς κύριε Κουτούλια, την υπόθεση ναρκωτικά στα μοντέλα την ξέρετε, την έχετε ακουστά καθόλου? Τα τελευταία 10-15 χρόνια που ασχολούμαι πιο ουσιαστικά με το χώρο, βεβαίως την ξέρω. Έχετε δει μοντέλα να παίρνουν ναρκωτικά? Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εσείς έχετε δει? Προστάμπου, δηλαδή να παίρνουν ναρκωτικά ή κοκαίνη, όπως λένε, δεν έχω δει. Μάλιστα. Κοπέλες να κάνουν βίζιτες στον χώρο της μόδας ή στον χώρο της ηθοποιίας, έχετε δει? Έχουμε ακούσει δεκάδες φορές. Δεν έχετε δει? Μόνο έχετε ακούσει, κύριε Κουτούλια. Τι εννοείται να δω, δηλαδή, για να βερθώ σε ένα δωμάτιο? Να ξέρετε, όχι, να ξέρετε, λέω, να ξέρετε, αν τυχόν κάποιες από αυτόν τον απίστευτο χώρο της μόδας, της showbiz και της ηθοποιίας είναι όλες οσίες αγίες, παρθένες. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν και συμβαίνουν και είναι υπαρκτά, είναι αλήθεια. Ατζέντες, εσείς δεν έχετε ακούσει να κυκλοφορούν, ας πούμε, με ονόματα για τα οποία γεύονται την γυναικεία σάρκα των μοντέλων ή των ηθοποιών, των καλλίγραμμων, των νέων? Αφήστε τους ηθοποιούς με τα μοντέλα τώρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κυρία Στασίμα, οι ηθοποιοί που έχουν σπουδάσει. Οι γυναίκες δεν κάνουν ηθοποιία. Δεν ξαπλώνουν σε κρεβάτια. Οι ηθοποιοί που έχουν σπουδάσει, που έχουν υπηρετήσει αυτό το χώρο, δεν μπορεί να τη βάζει τόσο ίδια. Μια στιγμή, ένα λεπτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως έχει σπουδάσει, αλλά σήμερα η μέρα είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σήμερα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά μπορώ να κάνω λίγο μια φράση που έχω σημειώσει από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν, έτσι, λιγάκι με ενοχλεί για αυτές τις 17χρονες. Δηλαδή, κύριε Κουτούλια, βλέπουμε σήμερα η μέρα κοπέλες 17 ετών. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ξεβρακωθούν στο πρώτο περιοδικό που θα τους κάνει τη φωτογράφηση. Εσείς το θεωρείτε σαν καλή αρχή, γιατί όλες το έχουν ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Yeah. Είναι αλήθεια ότι τα κορίτσια αυτά, προκειμένου να πάρουν γρήγορα φήμη και δημοσιότητα, τα βγάζουν όλα για να κάνουν τέτοιες φωτογραφίες. Εγώ είμαι εναντίον αυτής της άποψης και αυτό το λέω σε όλα τα κορίτσια μου και στους γονείς τους. Εσείς προσωπικά τις προστατεύετε, τις κοπέλες σας αυτές που έρχονται και σας λένε ότι μου κάνανε μία πρόταση να φωτογραφηθώ γυμνή και είναι 17 χρονών, δεν μιλάμε για μία 25. Μιλάμε αμέσως με τον fashion editor ή τον υπεύθυνο του περιοδικού για να δούμε ποιο θα είναι το κόνσεπτ της φωτογράφησης, γιατί ένα κορίτσι 17-18 ετών είναι, θα την κάψει αμέσως που λέμε στη γλώσσα μας μια τέτοια φωτογράφηση. Κύριε Κουτούλια, όταν έχουν έρθει πότε κοπέλες σας, μοντέλα δικά σας, να σας πούνε ότι πήγα εκεί και υπήρχαν ναρκωτικά μπροστά μου, προσφέραν ναρκωτικά, ή πήγα σε αυτό το casting και μου την έπεσε εισαγωγικά ο τάδε επιχειρηματίας ή ο τάδε κύριος που έκανα το casting, σας το έχει πει πότε κοπέλα αυτό? Δεκάδες φορές. Και τι κάνατε για να τις προστατεύσετε, τι κάνετε? Παίρνω αμέσως τηλέφωνο το casting ή τον επιχειρηματία ή τον πελάτη, τέλος πάντων, και τον μαλώνω. Και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει.
Και τραβάτε το αυτή. Εγώ να σας ρωτήσω. Παιδιά, τα ναρκωτικά είναι στον δρόμο. Τα βρίσκουν στις γωνίες, παιδιά, στις πλατείες. Τι μου λέτε τώρα. Έχει ανάγκη μόνο από αυτό. Έχουν μπει στη ζωή μας μέσα. Έχουν κατακυριεύσει τα παιδιά. Έχουν μπει στα σχολεία. Μου λέτε τώρα σε αυτούς τους χώρους που έχουν και την ηλουστρασιόν, εν πάση περιπτώσει, της δημοσιότητας. Φυσικό είναι να γεμίσει ο τόπος. Αυτό που θέλω να πω είναι, αν μου επιτρέπετε, αυτό που θέλω να πω είναι, συμφωνώ με την κυρία Στασινοπούλου, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση το μοντέλο με τον ηθοποιό. Ο ηθοποιός σπουδάζει πάρα πολλά χρόνια, σπαταλάει πάρα πολύ ενέργεια και πολύ χρόνο για αυτό το πράγμα που κάνει, ενώ τα μοντέλα με 17-18 ετών με, ένα, με σχεδόν τίποτα δεν κύριε Κουτούλια, όταν εγώ ξεκίνησα το μοντέλ, είχα ένα πτυχίο και ένα μεταπτυχιακό ήδη στο τσεπάκι μου. Εσύ ήσουν η εξαίρεση. Δεν είμαι, δεν είμαι η εξαίρεση. Έχω, ξέρω κοπέλες οι οποίες εξακολουθούν να κάνουν το μόντελινγκ και η κοπέλα τώρα, μια φίλη μου, τώρα παίρνει το πτυχίο της νομική. Μια άλλη φίλη μου τώρα παίρνει το πτυχίο της ψυχολογίας στην πάντα. Αυτή την περίοδο πρέπει να πούμε τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι ο ιδανικός συνδυασμός και για μένα, και αυτό λέω πάντα, να σπουδάζουν οι κοπελιές σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα είτε ή και να κάνουν και μόντελινγκ παράλληλα για έξτρα χρήματα, για τριβή με την αγορά και για μέλλον και για προπτική. Αν όμως από την άλλη πλευρά δούμε τι πρότυπα προωθεί η σημερινή τηλεόραση, είναι πάρα πολύ φυσικό να επηρεάζονται τα νέα παιδιά από το πρότυπο του γρήγορα την κάναμε με κάτι reality και με έτσι. Είναι να κάνω μια ερώτηση. Τα πρότυπά του. Κυρία, και συγγνώμη που παρεμβαίνω και θα σα δώσω αμέσως το λόγο, κυρία Ματζαρίδου. Κύριε Κουτούλια, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Πάρα πολλά. 12, εγώ δηλαδή είμαι παλαβός που έχω δει μοντέλα να την κόβουνε πάνω στο μάρμαρο. Για να πούμε τα πράγματα τώρα με το όνομά του. Γιατί μόνο η Μπάρμπα τόλμησε να τα πει αυτά. Και μου λέτε όλοι παλαβομάρες εδώ πέρα, λες και έχω τρελαθεί εγώ και έχω έρθει από τον Άρη. Λοιπόν, μοντέλα να την κόβουνε πάνω στην. Σαν τη ζάχαρη, σαν την άχνη. Πάνω στο μάρμαρο, κυρία Λούπη. Εμένα τι μου φωνάζει. Εμένα που σε φωνάζω, μου λες όλα είναι ωραία και όλα είναι καλά. Δεν σου πω την ώρα για την καλά. Είπα, όχι, κάτσε σου πω. Πρέπει να με προσβάλλει και εμένα προσωπικά. Όχι, δεν σε προσβάλλω. Με προσβάλλει. Μα όλοι το παίζουν εδώ πέρα ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Η κυρία Σινοπούλη μου λέει ότι όλα είναι καλά και όλα είναι ωραία. Αν δεν είπα ότι καλά, μην μπερδεύουμε κάτι. Η κυρία Παρπαρδίνη μιλάει, βρίσκει τον πελάτη. Δεν μιλάμε με πορτοκάλια, δεν τα βάζω στο ίδιο. Και τα μίλα με τα πορτοκάλια μαζί τα βάζω. Πριν από τρία χρόνια που πήγα εγώ στο χώρο, ένα λεπτό. Πριν από τρία χρόνια πήγα στο χώρο με δύο πτυχία και μια οικογένεια από πίσω με αρχές. Και έχοντας στο μυαλό μου ότι δεν χρειάζομαι κανένα και τίποτα, γιατί να πάει στιγμή το κλείνω το πορτάκι και βρίσκω δουλειά σε ένα δραστηριό. Δεν είναι τίποτα, το δέχομαι. Ωραία, είμαι μια εξαίρεση, υπάρχουν και άλλες εξαίρεσεις ανεμένα. Άκου λοιπόν και τις άλλες που δεν είναι εξαίρεσεις. Και αυτό πρέπει να ακούω τα παιδιά και να βεβαιώνουν το κανόνα. Να ρωτήσω εσένα που είσαι πρώην μοντέλο, αν θες, και τον κύριο Κουτούλια. Κύριε Κουτούλια, είπατε ότι έχουν περάσει 3.000 κορίτσια από το γραφείο σας και ότι υπάρχουν 24 πρακτορία. Πόσα μοντέλα έχει αυτή η Ελλαδίτσα? Άπειρα. Η αγορά μας αυτή τη στιγμή, Ελληνόπουλα, Ελληνίδες, έχει γύρω στα 400 με 500 μοντέλα. Μόνο. Μόνο. Που δουλεύουν, υπάρχουν και μοντέλα. Αυτές που δηλώνουν μοντέλα, πώς ζουν, κύριε Κουτούλια? Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές δουλειές για 24 πρακτορία και 3.000 κορίτσια μέσα σε μια δεκαετία. Αυτά τα κορίτσια πώς ζουν? Υπάρχουν δουλειές, βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν δουλειές. Και καλοπληρωμένες. Τι δουλειές? Να υποθέσω ότι εγώ βλέπω τα μοντέλα αυτά που κυκλοφορούν με τσάντες επώνυμες, με επώνυμα ρούχα, με επώνυμα παπούτσια. Τα οποία δεν φαντάζομαι ότι τα έχουν πάρει από τα μεροκάματα που πλήρωνε, για παράδειγμα, η εβδομάδα μόδας πριν από μερικές μέρες, γιατί τα μεροκάματα ήταν συγκεκριμένα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Πώς τα παίρνουν αυτά, κύριε Κουτούλια? Κοιτάξτε, από τα 400 κορίτσια που έχει η αγορά μας σήμερα εν ενεργεία Ελληνίδες μοντέλα, υπάρχουν 40 με 50 μεγάλα ονόματα. Όπου έχουν, αν θέλετε, τις μεγάλες αμοιβές. Κύριε Κουτούλια, οι υπόλοιπες πώς ζουν, αυτή είναι η απορία. Τα υπόλοιπα κορίτσια δουλεύουν είτε πηγαίνοντας σε εκθέσεις, υπάρχουν δεκάδες εκθέσεις που γίνονται, είτε σε προθετικές ενέργειες, είτε σε επιδείξεις μόδας. Όμως, κύριε Κουτούλια, στο εξωτερικό τα μοντέλα και οι ηθοποιοί δουλεύουν σερβιτόροι. Εγώ δεν έχω δει μοντέλο στην Ελλάδα να δουλεύει σερβιτόρος, παρκαδόρος ή οτιδήποτε άλλο. Τους βλέπω να δουλεύουν σε κάποια ήπια μπαρ, συγγνώμη, και τα κορίτσια να μπαινοβγαίνουν σε ξενοδοχεία. Αυτά τα ξέρετε, κύριε Κουτούλια. Δεν είναι ότι λέμε και κορίτσια να μπαινοβγαίνουν σε ξενοδοχεία. Δεν τα ξέρετε. Βεβαίως. Πήγα το καφέ μου εγώ στο λόμπι και περνάνε τα κορίτσια, κύριε Κουτούλια, και τα βλέπω. Αν έχετε αποδείξεις, αν έχετε αποδείξεις. Τι αποδείξεις έχουμε, κύριε Κουτούλια? Τι πάει και κάνει πάνω στη σουίτα? Στο Κολονάκι πάτε καθόλου? Πάτε καθόλου στην πλατεία Κολονακίου? Περνάω από και που. Αφού περνάτε, καθίστε μια μέρα να δείτε ποιοι καναλάρχες, ποιοι επιχειρηματίες. Ποιοι αυτοί, ποιοι οι άλλοι, κάθονται με τα κοριτσάκια, χαριατίζονται και μετά τα παίρνουν και τα πάνε στα ξενοδοχεία. Με και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Κουτούλια. Εγώ ξέρω το 50% δουλεύουμε, αυτό είναι μοντέλα. Πείτε τα λοιπόν το όνομά τους που κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλό σας κι εσείς.
για όνομα του Θεού. Δηλαδή, αυτό που ξέρω είναι ότι δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά μας για... Ναι, καλά, και από καλά. Εκεί και πέρα... Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Κουτούλια για τις τοποθετήσεις του. Ευχαριστούμε. Εύστοχες τοποθετήσεις του, αλλά είμαι τελής. Να τολμώ να πω ακόμα. Και να κλείσουμε. Ναι, ότι η κυρία Μπάρμπα είχε το θάρρος της γνώμης παρά το γεγονός ότι διαφώνησε με το πνεύμα το οποίο εμείς θέλουμε να δείξουμε και να βγάλουμε προς τα έξω και έφυγε από τη ζωντανή σύνθεση. Την ευχαριστούμε. Την ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που πάντα τα λέξω τα δόντια. Να πω και μια άλλη διάσταση αυτού του προβλήματος. Κάποιες κοπέλες, οι οποίες συνειδητά ξεκινούν την καριέρα τους ως συνοδοί κυριών, το γυρίζουν στις φωτογραφίσεις και στο modeling. Ακριβώς. Για να ανεβεί το κασέ τους ως συνοδοί κυριών. Και μετά βάζουν ταμπέλα μοντέλα και χαλάνε το όνομα και για τις υπόλοιπες. Υπάρχει και αυτή η διάσταση αυτής της ιστορίας. Και πόσο, πάει, τονίσω. Και πόσο πάει το μαλλί, βεβαίως. Το μαλλί θα ήταν από ό,τι ξέρω ως. Δεν ξέρω πόσο πάει, δυστυχώς. Τι ξέρω. Πώς ξέρεις. Από αυτά το μαλλί, από όσο ξέρω, όσο πιο επώνυμη καταφέρεις να γίνεις σαν μοντέλο, τόσο πιο πολύ πάει. Κάποια πιθανότητα να το έχει μεταφέρει. Όχι από αυτές που κάνουν αυτή τη δουλειά, από αυτό που έχουν ακούσει. Μου το έχουν μεταφέρει δημοσιογράφοι σαν εσένα. Κάνουν τις γλάστρες. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι το μαλλί πάει μέχρι και 3 χιλιάρικα σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο δημοφόρου συγκρού. Οι Ρόζα Ατζέντες είχαν μέσα πολύ σημαντικά ονόματα που βγήκαν κάποτε στη δημοσιότητα. Να σας πω κάτι, παιδιά, για να το κλείσουμε. Μπράβο στη Βάνα Μπάρμπα που τόλμησε και τα είπε. Και καλή επιτυχία στην παράσταση. Αύριο είναι η πρεμιέρα της παράστασης με τον Άνθιμο Ανανιάδη. Όχι, μπράβο, όμως πρέπει για αυτό. Η επίσημη, φαντάζομαι. Η Σαραντάρο και ο Πρωτάρης, βεβαίως. Λοιπόν, να βλέπουμε πλάνα τώρα. Επίσημη πρεμιέρα αύριο. Το ποδαράκι της Βάνας Μπάρμπα πρέπει να είναι μια χαρά. Τώρα. Το είδαμε γιατί έφυγε γρήγορα και το είδαμε. Και καλή επιτυχία λοιπόν στην πρεμιέρα. Θα είμαστε εκεί να τη δούμε. Λοιπόν, μετά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ειδήλιο, το οποίο ναι δεν είναι καινούριο, αλλά έτσι τώρα έχει αρχίσει να ξεθαρεύει στα φως, στα φώτα της δημοσιότητας. Μιλάμε για το ειδήλιο Καραφώτη, Κώστα Καραφώτη και Κατερίνα Παπουτσάκη. Μετά το break. Είμαστε και πάλι! Παίρνουν τη Χριστίνα τηλέφωνο φίλες της, της αφήνουν μηνύματα και της λένε ρε πώς αφήνεις να σου μιλάει έτσι αυτός ο αγριάνος. Έλα εδώ, ένα χαστουκάκι από μια φίλη μου που να σου δώσω. Να, έτσι. Α, φιλάκια άκουσε. Δεν την ξέρεις. Κάνει και αυτή κολλητή. Όχι, δεν είναι στο χώρο. Η φίλη μου είναι καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας η φίλη. Αγγλικής μάθη μου θυμίζει αυτό. Παιδιά, τι είναι αυτό, στο μυστήριο κοπέλα δουλεύει. Αγγλική φιλολογία. Θυμάστε να σου πει τη λέξη. Πολύ δώρα μου, φιλάκια. Μετά τις 12 τη νύχτα, όχι τώρα. Τι δώρα. Μετά τις 12 ναι, εγώ τη δώρα στέλνω που είναι καθηγήτρια. 500 ευρώ. Την αγαπώ πολύ. Λοιπόν, το δωμάτιο. Τι έχουμε τώρα, έχουμε το ειδήλιο που προαναγγείλαμε πριν από το διάλειμμα. Έχουμε τον Κώστα Καραφώτη και την Κατερίνα Παπουτσάκη. Μιλάει για Παπουτσάκη, πεινάμε κιόλα. Του συλλάβαμε στην. Δεν παιδιά, μιλάω. Άντε. Του συλλάβαμε στην πρεμιέρα. Συγγνώμη. Μάλιστα. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, δεν θα σα ξαναδιακόψω. Σήμερα. Εντάξει, ευχαριστώ Δημήτρη Γαλανίδη. Λοιπόν, στην πρεμιέρα το Φιλί τη Ζωή, όπου πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Παπουτσάκη, να πούμε ότι. Φαίνεται ότι ο Κώστας Καραφώτης και η Μάρο Λίτρα ξεπεράσαν επιτέλους αυτό το φοβερό ειδήλιο που είχαν μεταξύ τους που στιγμάτισε. Ναι, το ξεπεράσαν στη Θεσσαλονίκη δίπλα-δίπλα τραγουδάνε. Κάθε δίπλα-δίπλα τραγουδάνε. Κάθε ανθρώπου να ζήσουν τη ζωή. Έχουν κάνει και οι δύο σχέσεις. Έχουν προχωρήσει τη ζωή τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και για να δούμε το απόσπασμα από την πρεμιέρα το Φιλί της Ζωής με Κατερίνα Παπουτσάκη και Κώστα Καραφώτη. Πασχάλη με λένε. Ζωή. Εκτός από φωτογράφο κανένα τίποτα άλλο. Η πρεμιέρα της πολυσυζητημένης κινηματογραφικής ταινίας «Το φιλί της ζωής» πραγματοποιήθηκε χθες με μεγάλη επιτυχία. Εκείνη ωστόσο που τράβηξε περισσότερο τα φλάς των φωτογράφων δεν ήταν άλλη από την Κατερίνα Παπουτσάκη που αποδείχτηκε λαλίστατη και μίλησε για όλα. Για την ταινία... Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Και ελπίζω να πάει καλά. Και ο κόσμος θα το αγκαλιάσει όπως και εμείς το αγκαλιάσαμε πολύ όμορφο αυτό που μας συμβαίνει. Για το φιλί της ζωής που έδωσε στο Θέμο Αναστασιάδη και τη συνεργασία της μαζί του. Η συνεργασία σας με το Θέμο σε αυτή την ταινία, πώς θα την περιγράφατε? Άψογη. Άψογη γιατί ο Θέμος είναι άψογος. Είναι απίστευτος συνεργάτης. Είναι πολύ cool, δεν είναι καθόλου δίθεν. Είναι σωστός, είναι ευγενής. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος με απίστευτο χιούμορ και ιδιαίτερη ευφυΐα. Κάτι ακούσαμε ότι υπάρχει φιλί με το Θέμο στην ταινία. Ναι, ναι, γιατί ο Θέμος το χρειάζεται και του δίνω το φιλί της ζωής. Καταλαβαίνεις. Σώθηκε δηλαδή.
Νομίζω ότι ο Θέμος, για όπως τον βλέπετε εδώ, σοου και βλαβεί, και στην ταινία σώζεται. Για τις ερωτικές σκηνές. Πώς τα δείγατε? Εγώ ζορίζομαι λίγο. Αλήθεια? Ζορίζομαι, ναι, δεν το έχω τελείως απενεχοποιημένο το όλο θέμα. Αλλά οκ, okay, στη ζωή το έκανα κι εγώ. Πολύ απλή και ευχάριστη ερωτική σκηνή μεταξύ σας. Ήταν πολύ καλυμμένη και νομίζω πως σας έδωσε και φοβερό άλλοτι για να σας δείτε καλά, είναι έτσι? Μια χαρά, και ο Λαέρτης είναι εξαιρετικός συνάδελφος, πολύ καλός φίλος. Και γελάσαμε πάρα πολύ στην ερωτική σκηνή, έχω να σου πω. Δηλαδή ήταν, δεν το κλάβαμε ως ερωτική σκηνή. Όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι παρόντες, νομίζω πως πάβει να υπάρχει ερωτική μα σκηνή. Μα ούτως ή άλλως ερωτισμός δεν υφίσταται σε καμία των περιπτώσεων. Είναι όλο ψέμα, ψέμα. Και όταν η συζήτηση έρχεται στην απουσία του Κώστα Καραφώτη. Ο Κώστας ο Καραφώτης δεν είναι εδώ, επειδή δεν πήγατε κι εσείς στην πρεμιέρα του. Δεν απαντώ. Γιατί δεν ανέβηκατε στη Θεσσαλονίκη? Η παράσταση μου τελειώνει στις 12 η ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχουν τα μεσονύχτιες πτήσεις. Ενώ αν εσύ διατίθεσαι να νοικιάσουμε ένα τζετ που δεν ταξιδεύουν τη νύχτα. Αυτός ξεκινάει όμως μετά τις 12 το βράδυ. Θα μπορούσε να ήταν εδώ σήμερα. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν το θέλετε εσείς, μήπως το συζητήσατε? Άρα θα έρθει, υπολογίζετε ότι θα έρθει. Αλλά ναι, τι κάνουμε, παιδιά. Και όντως, προς έκπληξη όλων, ο αγαπημένος της ήρθε. Το από πού μπήκε είναι μία απορία. Το σίγουρο είναι ότι βγήκε από την κινηματογραφική αίθουσα παρέα με την Κατερίνα Παπουτσάκη. Ο ίδιος έμοιαζε να βιάζεται ιδιαίτερα και περιορίστηκε μόνο στις καλές εντυπώσεις του από την ταινία, την οποία, όπως υπογράμμισε, έχει δει όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές παρέα με την αγαπημένη του. Τι θα λέω, ποια ταινία? Πολύ καλή, την έχω δει αρκετές φορές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σήμερα είδες μόνο την πρεμιέρα? Όχι, την έχω ξαναδεί πολλές φορές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τι έχεις σχολιάσεις? Τίποτα, ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία. Την είδατε μαζί? Ναι, και τις τρεις φορές μαζί την έχουμε δει. Τη σχολίασες κάτι, ήταν κάτι που σου άρεσε ιδιαίτερα? Ήταν πάρα πολύ καλά όλα. Και εκεί κάπου τα πράγματα μπερδεύονται. Η Κατερίνα περνά με γρήγορα βήματα μπροστά, ντουγρού για φωτογραφίες. Και ο Καραφώτης την ακολουθεί αμήχανος. Τσάμπα η βιασύνη. Η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει για τα περιοδικά και εκείνος την καμαρώνει εξ αποστάσεως. Βλέποντας την αγαπημένη του να μην βιάζεται ιδιαίτερα με φωτογράφους και κάμερες, το ξανασκέφτεται και προχωρά χαλαρά προς τα ενδότερα της αίθουσας. Η Κατερίνα, ωστόσο, σε αντίθεση με τον Καραφώτη, βρήκε το χρόνο και μας μίλησε για άλλη μια φορά για εκείνον και τον έρωτά τους, που όπως φαίνεται καλά κρατεί. Είδα τον κύριο Καραφώτη και του μίλησα και μου είπε πως έχετε δει ήδη τρεις φορές την ταινία. Ναι, την έχει δει. Σήμερα που την έβλεπε μαζί σας, τι σας σχολίασε? Την έχει ξαναδεί και τις άλλες δύο μαζί μου. Δεν έβλεπε κάτι άλλο? Δεν είπε κάτι άλλο? Εντάξει, όταν βλέπεις μια ταινία περισσότερες από μία φορά, όλα και διαφορετικά πράγματα θα προσέξεις. Είστε ερωτευμένοι, είστε ευτυχισμένοι? Είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ. Καταπληκτικό το τραγούδι της Έλληνας Παπαρίζου. Να πω και εγώ κάτι. Ξέρει και συμπεριφέρεται σε γυναίκες. Θεά την έκανε χθες. Αυτό το από απόσταση. Αυτό το από απόσταση μπορεί να κάνει να την κοιτάει και να την καμαρώνει. Είναι κορίτσι για σπίτι. Αυτό που τη Μάρο Λίγρα δεν την άφηνε να μιλήσει. Γιατί εσείς τι κάνετε? Συγγνώμη. Ζητά. Στην κυρία Σακελάρη που θέλει να μιλήσει. Συγγνώμη, κυρία Τίνα. Όχι, χωρίς συγγνώμη, απλώς θα ήθελα να πω ότι δεν της αξίζει της Κατερίνας της Παπουτσάκη. Ο Καραφώτης. Όχι. Να αναφερόμαστε στη σχέση που μπορεί να έχει με τον Κώστα τον Καραφώτη. Επειδή το είπε ο κ. Γιατί εκτός από μια πολύ καλή ηθοποιός, έχει μια μεγάλη καριέρα στο θέατρο, παιδιά. Δεν είναι μια τηλεοπτική ηθοποιός απλά και μόνο, όπως μπορεί να είναι κάποια μοντέλα που λέγαμε πριν. Παίζει με τον Γιώργο τον Κιμούλη αυτή τη στιγμή. Ναι. Την έχω θαυμάσει με τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο για 2-3 συνεχείς σεζόν και δεν της αξίζει να είναι η γκόμενα του Καραφώτη. Γιατί? Θέλετε όμως, κυρία Τίνα, να σας πω κάτι όσον αφορά την τηλεοπτική της καριέρα. Η κυρία Παπουτσάκη μέχρι πριν δύο τουλάχιστον τηλεοπτικές σεζόν έκανε β' ρόλους. Ο Καραφώτης την αφή, που βλέπει την κοπέλα του, να το κάνει μάλλον. Και φέτος είναι ακόμα πιο γνωστή. Και ξέρετε γιατί της βγάζω το καπέλο και αυτήν είναι στις κοπέλες.
Διότι μέσα από αυτή τη σχέση έχει αλλάξει και ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα. Την είδαμε να γελάει, την είδαμε να λαμπερή, την είδαμε να μιλάει που δεν τα έκανε. Ο Καραφώτης, ο τι γνωστή να κάνει που βλέπει την κοπέλα του με άλλον να στο κρεβάτι. Παιδί μου είπε, η γυναίκα δυσκολεύεται στις κρεβατοσκηνές, το είπε μόνη. Εγώ την Κατερίνα Παπουτσάκη την είχα γνωρίσει πέρσι, όταν μπήκα και εγώ σε αυτό το χώρο της τηλεόρασης, σε μια συνέντευξη. Έτυχε να βρεθούμε και σε μια έξοδο μαζί, χωρίς κάμερες, και μιλάμε πολύ πριν γνωρίσει τον Καραφώτη και ήταν πάρα πολύ εύθυμη, πάρα πολύ γελαστή. Ναι. Είναι το παιδί της χαρά. Τέτοια χαρά και ο κορίτσι εύθυμο και γελαστό, αυτού σου το παίρνει. Όταν η καριέρα σου αρχίζει και παίρνει έναν αλφα αριθμό, αρχίζει και αισθάνεσαι μετά κάπως διαφορετικά. Συνήθως οι άνθρωποι σταδιακά ανεβαίνουν, αγάπη μου. Δεν ανεβαίνουν. Δεν γίνονται πρωταγωνιστές όταν πρέπει να κάνουν. Καραφώτη, κερατά είναι, δεν βλέπετε. Τι λες, βρε Δημήτρη, τηλεοπτικά. Είναι κερατά σου, Καραφώτη. Γιατί. Μα τι αυτά που λες, βρε. Είπε ότι είδε τρεις φορές με την κοπέλα του το έργο. Σκέψω να την κρατά τώρα αγκαλιά. Να είμαι εγώ με την Τίνα. Να την κρατά. Με την κυρία Σμάρο. Με την κυρία Σμάρο. Να είμαστε αγκαλιά και να την βλέπω να το κάνεις το έργο με κάποιον. Δηλαδή μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει. Το έργο είναι. Και είπε η γυναίκα ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Γιατί τι το είπε. Καμιά ερωτική σας σκηνή στο θέατρο. Πείτε μας. Πες μας τι τίκα. Πόσο είναι να ξαπλώνει ο άλλος από πάνω. Σταμάτα, το υποβαθμίζετε, το πετάτε στο πάτωμα το θέμα. Εντάξει, εσύ από πάνω. Πώς μπορούν οι ηθοποιοί είναι δύσκολο. Να πρωταγωνιστούν σε ερωτικές σκηνές χωρίς να το νιώθουν. Εκτός αν το νιώθουν. Τώρα τι θα μας αφήσουν. Για να γράφουμε και ο σύντροφος. Γράφεστε τη μιλήση. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο αυτό που θα ένιωθες για έναν άνθρωπο που αγαπάς και αφήνεσαι μόνος σου. Αν νιώσεις είναι εύκολο. Αν νιώσεις είναι καλό για τέλος. Εάν νιώσεις είναι εύκολο, το μόνο που νιώθεις... Να μας πει, μην αρχίσω και βάλω τις φωνές πάλι. Όχι. Έχει δίκιο. Αυτή τη φορά έχει να ακούσουμε το πιο σοβαρό της υπόθεσης. Εμά όχι, με το που άνοιξε το στόμα της κυρία Τιτίκα έχω αμέσως την αντίδραση. Εγώ σταμάτα, παιδάκι. Σταμάτα. Σε αντιδραστικό στοιχείο. Για πείτε μας, σταμάτα. Θα αρχίσω και θα λέω άλλα πράγματα. Όχι, γιατί φοβάμαι. Για να μάθω. Μας λέτε, παρακαλώ. Εάν δεν. Όχι, άλλο να μου πείτε εμένα. Σάρκα με σάρκα. Χάδι με χάδι. Φιλί με φιλί. Πώς γίνεται αυτό. Δεν νιώθεις απολύτως τίποτα. Δεν νιώθεις, δεν διαγείρεσαι, δεν σε απασχολεί. Στην πρώτη σκηνή, στη δέκατη. Σε καμία. Εκτός, προσέξτε, το πρόβλημα ξέρετε που έγκυται και δεν θα το καταλάβει κανείς. Όταν πραγματικά θέλεις το συμπροταγωνιστή σου. Τότε. Εκεί αισθάνεσαι τεράστια μηχανία. Όχι. Αισθάνεσαι τεράστια μηχανία. Γιατί φοβάσαι ότι ο φακός θα σε προδώσει σαν συνέστημα. Όχι σαν ρόλο. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έχω βιώσει. Το έχω ζήσει γιατί έτυχε να παντρευτώ έναν άνθρωπο με τον οποίο έπαιζα μαζί. Είχατε φιληθεί ποτέ με τον σύζυγό σας, με τον πρώην σύζυγό σας? Βεβαίως. Και το καταλαβαίνατε, το νιώθατε? Ναι, και ένιωθα πολύ μεγάλη αμηχανία γι' αυτό. Να, είδατε πως είχατε. Δίκα κάτι μου λέει ότι σου φέραμε πολύ ωραίες αναμνήσεις για το πρόσωπό σου λάμπη. Σκεφτείτε τον άνθρωπο να νιώθει με την Ιβάνα. Είναι πολύ αμήχανο, όμως θα ξέρετε, επειδή έχω κάνει. Και, ναι, εντάξει, εγώ δεν ήμουνα καμία σεξ ηθοποιός, έτσι. Τι λέτε, κυρία Τιτίκα, ήσασταν. Όχι, θα το πω εγώ. Εγώ ήμουνα χαζή ξανθή κομεντιέν. Τώρα για τσιμπηματάκι ήσασταν. Λοιπόν, θέλω να πω, χαζή ξανθή κομεντιέν. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όταν βρέθηκα να κάνω αισθηματική σκηνή, αν θέλετε, με συνάδελφό μου που δεν ένιωθα τίποτε απολύτως, δεν ήταν δύσκολο γιατί δεν νιώθεις τίποτα απολύτως. Λίγο κουτσομπόλα. Πώς καταλαβαίνεις αν όντως υπάρχει αυτή η χημεία, δηλαδή όταν βλέπω μια ερωτική σκηνή, πώς μπορώ να καταλάβω αν κάτι παίζεται μεταξύ των ηθοποιών ή όχι? Σαν τηλεθεατής. Ναι, σαν θεατής. Εγώ θεωρώ ότι σαν ένστικτο το καταλαβαίνεις. Μάλιστα, και κάτι τελευταίο μου λύνεται μια απορία. Πώς φιλιούνται, αλήθεια έτσι με γλωσσόφωνα? Όχι. Κάποτε βάζανε το χέρι. Κάτσε να μας πει εσύ. Έχουμε μια απορία, είμαι χαζός. Όταν δεν είναι αληθινό φιλί, όχι. Πώς γίνει το φιλί, κολλάνε τα χιλιά τους ανάστα. Βάζουν τα δάχτυνα από στο ψηλάκι. Κλέβουνε γέρνοντας το κεφάλι, προσπαθούν να κλέψουν. Όχι, εγώ έχω δει που φιλί. Εγώ έχω δει, Γιατί τι κάνω τώρα, τα βλέπω κανονικά. Κάτσε να μας πει, ρε Χριστιανέ. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι για τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες. Αν είναι να διδάξεις, ρε παιδί μου. Ναι, να κάνετε μια φορά την εβδομάδα το έργο του Ιωσή και διδάσκει ηθοποιία. Εγώ δεν το διδάξω. Είναι πρόβα. Πρόβα να το κάνουμε. Φιλάνα Λυθιά. Θέλεις να το κάνεις η πρόβα με κάποιον, το Δημήτρη, εδώ. Φιλάνα Λυθιά. Δεν το διδάσκεις αυτό. Λες στον ηθοποιό όταν
ασχολείσαι με την επεξεργασία ενός ρόλου, να μιμηθεί πράγματα που έχει νιώσει. Έχουμε δει κάτι γλώσσες, αυτά στο λαρίγκι κάτω. Φιλάνε αλήθεια. Γλώσσες είπαμε. Πάμε. Λοιπόν, ο φιλόφιλος. Να σου πω να σε φιλήσω κι εγώ. Εάν είναι και πρέπει να κάνει τον άντρα είναι βέβαια. Το έχετε θέσει ζήτημα. Ξέρεις πόσο το χρέος, τι να μου. Πάμε στην άλλη. Έχετε θέσει ζήτημα. Δεν μου λες, άμα έπαιζε ένα guest σε μια ταινία σειρά. Σαν ηθοποιός. Αυτό είπε και η γυναίκα σου μετά. Αυτό ήθελε να το πας εσύ. Η γυναίκα σου παζίλευε. Άμα σε λέμε αφιλίες. Όχι, θα έλεγε τι καλά που κάνω θέσεις στη δουλειά. Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση είναι ταινία, σαν guest να ήσουν, σαν σε ταινία, όχι, στην τηλεόραση μαζί θα μου βγάζει τα μάτια. Πάντως εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει κανείς όταν έχει δεκάτονο συνεργείο. Κυρία Χίου, Χίου. Πάμε στο πάνω στις τηλεφωνικές γραμμές, πάμε στις ανθρώπινες ιστορίες. Τα φιλιά μας σε όλες τις κυρίες, τα πραγματικά μας φιλιά όμως, όχι τα θεατρινίστικα. Πάμε στις γραμμές μας, πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή, Χριστίνα. Πρώτη μας βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Πόσο ονομάζεστε? Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Σας άρεσε σήμερα τα θεματάκια, σας αρέσαν. Οι θεματάρες μας. Μ' άρεσε το θέμα, αλλά κόπου και το ρεύμα και τώρα. Και δεν το πρόλαβα. Για αυτό τώρα με πήρανε και στο κινητό. Κυρία μου, πού κόπηκε, σε ποια περιοχή κόπηκε το ρεύμα? Είμαι κοντά από τις Περιστέρες. Ποιο? Περιστέρι. Περιστέρι, ωραία. Θα σας στείλουμε μια κασέτα γιατί τη σημερινή εκπομπή δεν πρέπει να τη χάσετε. Θα σας στείλουμε ταχυδρομικός. Κυρία Χριστίνα, είσαστε λαμπεροί. Δεν ρωτάτε και εμάς εδώ. Όλοι. Σας ευχαριστούμε όλοι μας από την καρδιά μας. Ο κύριος Στέφανος Χίος μας έχει λείψει πολύ. Τόσο καιρό που έλειπα από τηλεόραση. Να το πείτε. Πιστεύω να τα ακούει. Σας ακούει και χαίρετε πολύ που το λέτε. Να είστε καλά. Λοιπόν, το όνομά σας. Κεφάλι, καλό κουράγιο. Το όνομά μου Δήμητρα. Δήμητρα, ωραία. Θα σου μιλάω. Τι λέτε. Τράγκας. Λοιπόν, τα παιδιά τέλος πάντων παίζει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Δήμητρα, πριν ξεκινήσουμε, να. Την ημερομηνία γέννησή σου της Μάρο. Καλημέρα, κυρία Δήμητρα. Ορίστε. Πρώτη. Ναι. Μαΐου. Ναι. 68. 1 Μαΐου του 68. Σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο άτομο, κυρία Δήμητρα? Όχι. Μπορώ από τον άντρα μου, ξέρω. Άμα αφορά η ιστορία που θα μοιραστείτε μαζί μας. Σε τι αφορά η ιστορία σας, δεν ξέρω. Όχι, η ιστορία είναι για σχετικά με τις... Ωραία. Θέλετε να μου δώσετε την ημερομηνία του συζύγου, διότι προφανώς και αυτός θα μπορούσε να δώσει λύση στο θέμα σας, αφού είναι η μητέρα του. Ναι. 5 Μαΐου του 68. Ωραία. Μπορεί να σας αντισταθεί έτσι όπως τόσο ωραία που σας ακούμε, κυρία. Σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, με το θέμα που πέθανε... Μισό λεπτό. Ησυχία. Ακούσουμε τη Δήμητρα. Δημήτρη, σε σέρα πάει αυτό. Λοιπόν. Γελάτε. Ακούμε, ακούμε. Ξεκινήστε. Το θέμα που λέγατε από χθες με την Πεθερά. Υπάρχουν και καλές και κακές. Κακές, συσταγωγικά, έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι όλο το ίδιο, δεν θέλω να πω ότι όλες είναι το ίδιο. Απλώς, ίσως νομίζω, ας πούμε, που όταν ανακατεύονται, ειδικά όταν είναι ο γιος. Όταν παίρνεις το γιο, δεν ξέρω πώς το εντοπίζουνε. Εγώ σχετικά με το δικό μου το πρόβλημα, είναι ότι όταν έρχεται στο σπίτι, ή για μια επίσκεψη, ξέρω εγώ τι, θα ασχοληθεί πιο πολύ με τον άντρα μου παρά με τα παιδιά μου. Θα ασχοληθεί, δηλαδή, μόνη μου να είμαι, μπορεί να φτιάξει τις δουλάπες. Να δει που έχω τα ρούχα. Να δει που έχω τα πράγματα. Να δει που έχω τα σεντόνια. Να δει που έχω τις πετσέτες. Να δει αν τις έχω σωστά. Να δει τα ρούχα του άντρα μου αν είναι σωστά. Δηλαδή, το ίδιο γίνεται και στα δουλάπια της κουζίνας. Ας πούμε, και να σου λέει, γιατί αυτό είναι έτσι, εμείς το κάναμε τότε έτσι. Γιατί είναι έτσι, εμείς το κάναμε έτσι. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πάει με βάση παρών αργών. Δηλαδή, κυρία Δήμητρα, για να το καταλάβουμε καλά, μπαίνει στο σπίτι σας, καλημέρα, καλησπέρα, τι λέει, και πάει μετά στην γραμματοκάμαρα μόνη της, ανοίγει τις ντουλάπες, κοιτάει πώς είναι τακτοποιημένα τα πράγματα στην κουζίνα, πώς είναι τα φαγητά, τα ντουλάπια, τα συρτάρια, ψάχνει. Τα πάντα, ναι. Και κάνει κριτική. Μα δεν αφήνει και τίποτα.
και κάνει κριτική επειδή δεν τα έχετε. Γιατί είναι έτσι και γιατί είναι αυτό σε αυτό το μέρος εδώ, γιατί είναι σε αυτό, αυτό το μέρος το, ας πούμε, η κασαρόλα, ας πούμε, και γιατί δεν την έχετε από εδώ που είναι πιο μεγάλο το ντουλάπι. Δηλαδή πράγματα τρελά. Εσείς τι τις απαντάτε. Ορίστε. Τι τις απαντάτε όταν σας ρωτάει γιατί η κατσαρόλα είναι σε αυτό το ντουλάπι και δεν είναι στο δίπλα ντουλάπι. Τι τις απαντάτε. Εγώ ότι με βολεύει, εμένα με βολεύει εκεί. Τι να τη πω. Αλλάζει θέση στα αντικείμενα, τα φτιάχνει. Δεν μπορώ. Ορίστε. Αλλάζει θέση στα αντικείμενα, τα φτιάχνει μόνη τη. Ναι. Α, παίρνει δηλαδή τις κατσαρόλες, παίρνει τα σεντόνια, τα βάζει. Αυτό πρώτοι μας, αυτοί είμαστε πρώτοι. Ο σύζυγός σας τα γνωρίζει όλα αυτά. Όταν πήγα, ας πούμε, πέρσι που είχα πάει στο νοσοκομείο, γιατί είχα ένα πρόβλημα, ήρθα και τα ψάχνα που ήταν τα πράγματα. Ο σύζυγός σας τα γνωρίζει όλα αυτά. Ορίστε. Ο σύζυγός σας τα γνωρίζει όλα αυτά. Πώς τα γνωρίζει. Και τι λέει. Λέει άσχημα τώρα, μου λέει, την ξέρει. Ναι, επειδή την ξέρει. Α, μην τη δίνει σημασία και τέτοια. Να μην δίνω σημασία. Δηλαδή και κάτι να πει, δηλαδή τα πιο πολλά που τα λέει όταν είμαστε μόνοι. Όταν είμαστε μόνοι, κάτι να πετάξει και να πει και το λέω, ας πούμε, εγώ του άντρα μου, μετά λέει «Έχει δες, λέει, που τα λέω ότι είσαι μόνος, σιγά μου λέει τα πει σε μένα, γιατί άμα τα πει σε εκείνο, ξέρεις τι θα τη στήσει στον τοίχο, καταλάβατε». Κυρία Δημητρά, εσείς συμβουλευόσαστε καθόλου την πεθερά σας, δηλαδή προσπαθείτε με τον τρόπο σας να την βάλετε στο κόλπο του νοικοκυριού για να καταλάβει και η γυναίκα ότι της δίνετε μια σημασία. Δηλαδή της λέτε, τι λες βρε πεθερούλα μου, πού να κρεμάσω, ξέρω εγώ, την κουρτίνα, να την κρεμάσω έτσι, να την κρεμάσω αλλιώς. Να την κρεμάσω. Το κάνω καλά αυτά, την δηλαδή βαλέτε. Της δίνετε ένα ρόλο αφού ούτως ή άλλως συμμετέχει στα του σπιτιού σας. Όχι, δεν την ρόλο, γιατί άμα της το δώσω μετά, εκεί που θα πω, ας πούμε, να της πω, ξέρω εγώ, λέω, εκεί αυτή μπορεί να πει το ανάποδο. Και τελικά τι θα γίνει, το δικό σας ή το δικό της. Σχετικά το δικό της γίνει το μένει εδώ. Και μετά όταν φεύγει, αλλάζετε πάλι τις θέσεις, τα αντικείμενα, θα πάτε και που θέλετε. Να σας κάνω. Τι να κάνω, θα πω να αλλάξω εδώ μέσα. Δεν κατάλαβα, πού έγινε το πρόβλημα. Να σας κάνω. Πώς να αλλάξω. Πού έγινε. Πώς να αλλάξω, δεν μπορώ να τα αλλάξω κι εγώ εδώ μέσα. Μπαίνει μέσα. Ναι. Δεν μπορώ να τα αλλάξω, γιατί εντάξει, είναι και κούραση να κάθομαι να αλλάξω τα πράγματα. Μάλιστα. Η μόνη μου αυτή είναι που πρέπει να ψάχνω να δω που τα έχει. Ρε Δημητρά μου, η κυρία Σακελάριο, μόλις μας την αγάπη, ρώτησε πού έγινε το πρόβλημα. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή, ότι σου αλλάζει μόνο τα πράγματα, αυτό σου πάει τα νεύρα. Είναι το πρόβλημα αυτό που αλλάζει τα πράγματα. Που δεν με αφήνει, ας πούμε, να βάλω εκεί που τα θέλω εγώ. Είναι δικό μου, έτσι. Έχει πρόβλημα, κυρία Δήμητρα, γιατί είναι σπίτι της, δικό της σπιτικό και κάνει κουμάντο. Ζει μαζί η πεθερά, σας, η πεθερά που δεν σας. Ζει μαζί. Ζει στο ίδιο σπίτι με εσάς. Όχι, μένει. Είναι απλή επισκέπτρια και όταν έρχεται στο σπίτι ξεπουλεύει τις δουλειάπες. Αυτό κατάλαβα εγώ, ναι. Ναι. Και αυτό σας ενοχλεί. Ναι, όταν έρχεται. Κυρία Δήμητρα, έρχεται πολύ συχνά στο σπίτι σας η πεθερά σας. Έρχεται πολύ συχνά στο σπίτι σας η πεθερά σας. Έρχεται 2-3 φορές το μήνα. Να σας πω κάτι, δηλαδή όλο αυτό το θέμα γίνεται για 2 φορές το μήνα που εμφανίζεται η πεθερά σας που θέλει να δει το γιο της και που εντάξει εγώ δέχομαι ότι είναι παρεμβατική, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τόσο πολύ πια να της κάνουμε το χατήρι για να νιώσει και αυτή ότι είναι πολύ κοντά στο γιο της. Να σας πω κάτι, τα πράγματα τα βλέπετε εκεί που τα έχει. Δεν είναι το πρόβλημα. Τα πράγματα εκεί τα βλέπετε που τα έχει και του λέω από εσύ τα έχεις εκεί. Ναι. Τότε από να ρωτήσω κάτι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Συγγνώμη κιόλας. Στα παιδιά μπορεί να πει στην κόρη μου, ας πούμε, να πει στη μαμά σου αυτά να τα βάζει εκεί. Μάλιστα. Σμάρο, θα ήθελα να συμβουλεύσεις την φίλη μας τι μπορεί να κάνει. Γιατί συμβουλεύσεις. Εγώ να ρωτήσω. Να σας πω ένα άλλο πρόβλημα. Πείτε μας, βεβαίως. Να σας πω κάτι. Το θέμα των πραγμάτων εντάξει. Αλλά όταν έρχεται στο σπίτι, ας πούμε, και μου πετάει κουβέντες τις οποίες μετά. Μπορεί τώρα να έρθει να μου πει να πει να πάω να πιάσω δουλειά, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Ας πούμε, μου λέει ότι ο γιος μου δεν θέλω να δουλεύει, λέει, για εσάς. Θέλω να πιάσει και εσύ δουλειά. Mm-hmm. Και πρέπει να έρθει αυτό στις μετά το μεσημέρι, ας πούμε, το απόγευμα που έρχεται ο άντρας μου. Φέρει και λίγο ξεκούραση, λέει. Αυτό με εκνευρίζει. Είναι σαν την προσωπία. Ναι. Κυρία Δημήτρα, να σας κάνω λίγο μια ερώτηση. Έχετε τσακωθεί όμως πραγματικά ποτέ με τον σύζυγό σας για τη μητέρα του? Όχι. Φυσικά μην τσακωθούν, Ερθάνο. Κυρία Δημήτρα, πόσα είναι τα τηλέφωνα που μας παίρνουν και μας λένε τσακώθηκα με τον Ερθάνο? Κυρία Δημήτρα, ποτέ. Ακριβώς. Κυρία Δημήτρα,
Ακούστε με αν θέλετε. Η δράση, κυρία Δήμητρα, φέρνει αντίδραση. Αυτό το εγώ εύκολα. Δέχομαι ότι η πεθερά σας είναι ένα άτομο παρεμβατικό, το οποίο σας ενοχλεί όταν έρχεται στο σπίτι με τις παρατηρήσεις που σας κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως, η πεθερά σας έρχεται πάρα πολύ σπάνια στο σπίτι σας, γιατί δύο φορές το μήνα είναι πάρα πολύ λίγο, και εσείς, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι βγάζετε, είσαστε λίγο εγωίστρια, και επειδή εκείνη προκαλεί με τη δράση της τον εγωισμό σας, γίνεται ανταγωνιστική. Να ξέρετε, κυρία Δήμητρα, ότι το επίπεδο της επικοινωνίας μας οι άνθρωποι δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά είναι διπλό. Δεν είναι μόνο το τι λέμε και τι κάνουμε, αλλά είναι και η ενέργεια που εκπέμπουμε. Όταν σε αυτή τη γυναίκα, λοιπόν, εκπέμπεται μία ενέργεια με ενοχλείς και βγάζετε αυτή την αίσθηση, είναι λογικό και αυτή να γίνεται ακόμη πιο επιθετική, ενίοτε και αντιπρόσωπη, για να αντιδράσει. Κάτι. Επειδή, αφήστε με να ολοκληρώσω και θα μου πείτε τι θέλετε, ναι. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Είναι πάρα πολύ λογική η αντίδρασή σας, όμως γίνεται παράλογη πρώτον, διότι δεν το βιώνετε σε καθημερινό επίπεδο, και δεύτερο, διότι αν πιστεύω απόλυτα προσεγγίζατε εσείς την πεθερά σας με περισσότερη αποδοχή και αγάπη, η πεθερά σας δεν θα ήταν τόσο επιθετική. Νομίζω ότι μεταξύ σας υπάρχει κάτι. Θα έρθει η πεθερά μου, εγώ αντιδρώ, εκείνη αντιδρά. Πρέπει να γίνει αυτό. Καλό κουράγιο, Δημήτρα. Καλό κουράγιο στην πορεία με την πεθερά σου, και βάλε κανένα λουκέτο σε κανένα ντουλάπι. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Βλέπω να τα παίρνει όλα και να τα βγάζει μετακόμιση. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Με τρελαίνει. Μπορούμε να ακούσουμε αυτό το μήνυμα της κυρίας. Όχι, παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Μερικά μηνύματα που ήρθανε. Όχι, αυτό συγκεκριμένο. Ελάβαμε SMS και ευχαριστούμε. Το οποίο λέει ότι η κυρία Λούπη είναι η καλύτερη και πιο όμορφη παρουσιάστρια των πρωινάδικων. Μακράν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κομμάτια. Είναι κάτι υποκειμενικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο ή φίλη που μας έστειλε αυτό το μηνυματάκι, που στα δικά του μάτια με βλέπει έτσι. Γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλοί άλλοι θα το βλέπουν αλλιώς το θέμα. Τι λες, μωρέ, τι να πω. Όχι, όχι, όχι. Μακάρι όλοι να είχατε την ψυχή σου, Χριστινάκη, την ψυχή σου. Μπορούμε να κάνουμε μια... Να μου δώσετε το τηλέφωνο μετά, να ελέγξω από πού έρχεται για να ταυτοποιήσω, να δω αν βάλει το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον. Το δέχομαι αυτό, δεν έχω την μικρή ιδέα. Προκαλώ το στεφανοχείο να ελέγξει από πού έχει έρθει αυτό το μήνυμα. Πάμε στις δύο μηνύματα. Λοιπόν, μηνύματα βεβαίως, στο 4545 γράφετε μέσα το κενό, το μήνυμά σα, στο 4545. Εντάξει, τώρα που έστειλε αυτό το μήνυμα και το διάβασε, μάλλον με θάψετε πολύ οι υπόλοιποι που δεν συμφωνείτε. Να είστε ευγενικοί με το Γάντι. Λοιπόν, κάνουμε πολλά μηνύματα, διαβάζουμε τα καλύτερα. Εντάξει, το χειρότερο είναι αυτό. Δίνουμε πολλά συγχαρητήρια σε όλου την εκπομπή. Ευχαριστούμε εσά που στέλνετε μηνύματα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε γραμμή δεύτερη αυτή τη στιγμή. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Πώ ονομάζεστε? Αγάπη, και τηλεφωνώ από επαρχία. Θέλει να μα πει, Αγάπη, από πού ακριβώ? Όχι, προτιμώ καλύτερα να μην σα πω. Εντάξει, νομό, έτσι γενικότερα. Νομό. Λοιπόν. Δεν θέλετε, δεν πειράζει, δεν πιέζουμε καθόλου. Δεν έχει σημασία. Αγάπη. Μην με πιέζετε. Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν θέλουμε να πιέσουμε κανέναν. Αγάπη, μπορώ να σε λέω αγάπη. Βεβαίως. Τόσο ωραίο όνομα. Πριν ξεκινήσουμε την ημερομηνία γέννησή σου της Μάρο. 23/6/76. Αγάπη, σε ενδιαφέρει κάποιο άλλο άτομο να δούμε το οροσκόπιό του? Ναι, είναι 27/1/56. Εσύ είσαι το 76 και αυτό που μου έδωσε το 56. Άκουσα καλά. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Αυτό το πρόσωπο τι είναι ακριβώς στη ζωή σου? Είναι η μητέρα μου. Η μαμάκα. Πολύ ωραία. Σε ακούμε. Όλοι μας προσοχή. Λοιπόν, το πρόβλημά μου είναι το εξής. Εγώ νόμιζα να είναι... Ρε παιδιά, ακόμη δεν ξεκίνησε η γυναίκα. Όχι, δεν να μιλήσω. Το είπε η αγάπη. Αφήστε με να μιλήσω. Αφήνουμε την αγάπη να μιλήσει. Λοιπόν, έχω πρόβλημα με τη μητέρα μου στο εξής. Έχω τρία παιδάκια. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Το μικρό είναι ακόμα βάφτιστο, είναι 3 μηνών. Να σας ζήσει. Τι είναι, κοριτσάκι, αγοράκι? Κοριτσάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ το όνομα της μητέρας μου δεν θέλω να το βγάλω. Είναι το όνομά της, είναι, δεν μ' αρέσει, είναι Παρθένα. Οπότε δεν θέλω εγώ το όνομα της μητέρας μου να το έχει κόρη μου. Μάλιστα. Από τη μεριά της μου κάνει εκβιασμό ότι αν δεν της δώσω το όνομά της, δεν θα μου γράψει την περιουσία της. Μάλιστα. Το οποίο είναι κάτι που δεν με απασχολεί. Εμένα προσωπικά. Αν θες μου το γράφεις, αν δεν θες δεν μου το γράφεις και φάτο.
Είμαι αυτή τη άποψη. Δεν μου λες αγάπη, τα άλλα δύο παιδάκια που έχεις, τι φίλο είναι? Αγόρι και το άλλο κορίτσι. Πώς ονομάζονται, ενώ έχουν πάρει ονόματα, τα ονόματα του Το πρώτο το όνομα του πεθερού μου. Ναι. Το δεύτερο, έκανα μίξη το όνομα της πεθεράς μου με της γιαγιάς μου, Μαρία Ελένη. Μάλιστα. Και έγινε αυτή η μίξη. Μάλιστα. Και τώρα... Θέλει η μητέρα σου να ακούσει και το δικό της όνομα, το Παρθένα, το οποίο δεν σου αρέσει καθόλου. Όχι, δεν μου αρέσει και δεν θεωρώ ότι είναι και υποχρεωτικό να το κάνω, γιατί δεν νομίζω ότι δείχνω έτσι την αγάπη μου. Είναι η μοναδική κόντρα. Την αγάπη και δείχνουμε διαφορετικά. Ναι. Αγάπη, είναι η μοναδική κόντρα που έχεις με τη μητέρα σου αυτή σε σχέση με το όνομα ή έχετε και άλλες διαφορές? Πώς είναι οι σχέσεις σας? Δεν είναι και οι καλύτερες σχέσεις μας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε κολλητές. Όταν ήμουν πιο μικρή, ναι, ήμασταν. Μετά που έκανα την οικογένειά μου, που παντρεύτηκα, αρχίσαν τα προβλήματα γιατί δεν ήθελε το σύζυγό μου. Επειδή αυτός ήταν από επαρχία, εγώ είμαι από Αθήνα. Ναι. Και έφυγα να πάω να μείνω με έναν άνθρωπο που ήταν φτωχός. Μάλιστα. Και η μητέρα μου ήθελε έναν άνθρωπο που να περνάω εγώ καλά, δηλαδή από την άποψη να έχει λεφτά, να κάνω τα ταξίδια μου, να πηγαίνω στα κομμωτήριά μου, να έχω το προσωπικό μου. Και δηλαδή, να μένεις στην Αθήνα. Τα οποία θεωρώ εγώ ανούσια για μένα, ναι. Και προφανώς η μητέρα σου ήθελε να μένει στην Αθήνα δίπλα της, πιο κοντά της. Έχει άλλα παιδιά? Όχι, η μητέρα μου δεν έχει άλλα παιδιά. Α, είσαστε το μοναδικό παιδί της. Ναι, δηλαδή και αντέδρασε για να μην φύγετε από την Αθήνα και... Όχι, στην αρχή δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά από τη στιγμή που κάνω μια οικογένεια, ζω εκτός Αθήνα, είμαι στην επαρχία, δεν μπορεί να μου αλλάξει η ζωή μου. Σωστό. Καταλαβαίνετε τώρα πώς θέλω να το πω. Συγγνώμη κιόλας γιατί έχω τρακ. Όχι, να χαλαρώσετε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Εμείς εδώ είμαστε όλοι. Θέλω να μας θεωρείτε φίλους σας πάνω απ' όλα. Σαν να μιλάτε στην κολλητή σας. Όχι, και σε εμάς να μιλάει έτσι. Στους άντρες, σε εμένα τις κολλητές της. Καλά, θα το πω. Αγάπη, μπορώ να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Αυτό δεν έχεις την ερώτηση, γιατί δεν κάνεις αυτή. Εντάξει, δεν είπαμε... Υπάρχει κόντρα μεταξύ Στέφανα και... Δεν είπαμε ότι να λέμε, αγάπη, να σου κάνω μια ερώτηση για να προλάβει η κάμερα να γυρίσει πάνω μας. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί μου τα λάζεις. Μίλες τα κόλπα της. Αγάπη, τη λες για το όνομα ή για το άλλο? Το όνομα Παρθένα δεν σου αρέσει ως όνομα ή επειδή παραπέμπει σε μια γυναικεία φυσική? Όχι, σαν όνομα δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει γενικότερα σαν όνομα? Σαν κατάσταση. Ναι. Είναι ένα όνομα που δεν μ' αρέσει καθόλου. Ναι, αλλά εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η γυναίκα αυτή τη φορά ζητάει ένα από το τελευταίο της εγγόνη να πάρει το όνομά της. Δεν είναι λίγο άδικο αυτό το οποίο κάνεις? Δεν νομίζω. Πολύ άδικο. Μια στιγμή να το δούμε. Ένα πώς, έχεις δώσει ήδη, το όνομα του πεθερού σου, το όνομα της πεθεράς σου. Από τη στιγμή που δεν μου έχει προσφέρει όσα πρέπει να μου προσφέρει μια μάνα. Γιατί ένα σπίτι σου γράφει. Μια στιγμή. Να μας το εξηγήσει αυτό, είναι σημαντικό. Οι γονείς μου τα χωρίσανε, έμεινα εγώ με τη γιαγιά μου. Όπως γίνεται συνήθως, επειδή ο πατέρας μου δούλευε και η μητέρα μου. Μάλιστα. Δεν έχω τόσες πολλές αναμνήσεις όταν ήμουν μικρή από τη μάνα μου. Δηλαδή πιο πολύ θυμάμαι ότι ήταν ο πατέρας που έκανε το σαββατοκύριακο. Δηλαδή πράγματα που τα θυμάμαι. Με τη μάνα μου δεν θυμάμαι ότι ήταν δίπλα μου. Η μάνα μου δούλευε, έκανε τη ζωή της, έκανε τα ταξιδάκια της. Ωραία, με γιάζει με χαρά της. Ναι. Σου έλειψε δηλαδή η μητρική φιγούρα? Να σου πω την αλήθεια, δεν μου έλειψε, γιατί ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και πήρε μια υπέροχη γυναίκα που μου έκανε και δύο αδέλφια και τα περισσότερα πράγματα τα έμαθα από αυτήν. Θεωρείς δηλαδή... Δηλαδή τη θεωρώ μάνα μου. Μάλιστα. Οπότε θα πω... αν είχες καλύτερη σχέση με τη μητέρα σου, θα επέλεγες το όνομά της? Όχι, για να το δώσεις. Πάλι, γιατί δεν μ' αρέσει, όχι. Δηλαδή δεν είναι, το ότι δεν επιλέγεις το όνομα δεν είναι ένας τρόπος εκτόνωσης της κόντρας που έχεις μαζί μα της? Μα όχι, και της μιλάω και θα την πάρω τηλέφωνο να δω τι κάνει. Δηλαδή δεν κρατάω μούτρα, δεν είμαι άνθρωπος που θα κρατήσω τα μούτρα. Για ποιο λόγο κιόλας? Αν κατάλαβα καλά, η αγάπη δεν μας μιλάει για κόντρα. Η αγάπη μας μιλάει για ένα παράπονο που έχει από τη μητέρα της. Την κόντρα την έχει η μητέρα μου, όχι εγώ. Μπράβο. Εσύ η ίδια έχεις όμως παράπονο από τη μητέρα σου, η οποία ενδεχόμενα
δεν σε μεγάλωσε με το να σε έχει αρκετά κοντά. Νιώθεις λίγο παραμελημένη, αυτό κατάλαβα. Δεν νιώθω, όχι, όχι, δεν νιώθω παραμελημένη. Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Την έχεις προσπεράσει, δηλαδή, αγάπη, σαν ύπαρξη. Την έχεις προσπεράσει σαν ύπαρξη, δηλαδή, και δεν αισθάνεσαι πλέον τίποτα για εκείνη. Όχι, όχι. Γιατί... Και την αγαπάω και θέλω να είμαι καλά και όλα. Και, δεν την κάνω, και, γιατί, δεν τότε... και γιατί δεν της δίνεις τότε το όνομα σου. Γιατί δεν μ' αρέσει. Να ρωτήσω κάτι, αγάπη. Προτιμώ να δώσω το όνομα του πατέρα μου. Θα έδινες πιο εύκολα το όνομα της σύζυγου του πατέρα σου από ότι της μητέρα σου. Αφού είναι κοριτσάκι, πώς θα δώσεις της μαμά του μπαμπά της. Τι, κάτσε βρε, κάτσε. Ο μπαμπάς της ξαναπαντρεύτηκε. Αν γινόταν, θα το έκανα. Αλλά θέλω, δηλαδή, το όνομα του πατέρα μου. Το όνομα αποφασίστηκε από τη στιγμή που έμεινα εγώ έγκυος. Που έμαθα ότι είμαι έγκυος, είπα, αυτό το παιδί, ό,τι κι αν είναι, θα πάρει το όνομα του πατέρα μου. Το οποίο είναι... Φιλικό ή ταρσενικό. Το οποίο είναι το όνομα του πατέρα. Προτιμώ να μην το πει. Όχι, δεν πειράζει. Αυτό το ρωτήσω κάτι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η μητέρα σου το γνώριζε αυτό, το γνωρίζει. Η μητέρα μου το γνώριζε αυτό από τη στιγμή που ήμουν 4 μηνών που ήρθε συζήτηση και της λέω όχι, συγγνώμη, αλλά το όνομα δεν θα βγει το δικό σου. Εζήλεψε η γυναίκα, αγάπη. Να ρωτήσω κάτι πριν βγάλει συμπεράσματα. Αγάπη, η μαμά σου στον εργασιακό της χώρο είναι πετυχημένη. Όχι, δεν δουλεύει. Γιατί μας είπες ότι έκανε τα ταξίδια της. Ναι, όταν ήταν πριν παντρευτεί, ναι. Μάλιστα. Η μητέρα σου με τον πατέρα σου. Η ρίζα σου. Ναι. Ο άνθρωπος που σε γέννησε. Γιατί μας είπες ότι θεωρείς περισσότερο μάνα σου την δεύτερη γυναίκα του πατέρα σου. Ναι, γιατί ήταν δίπλα μου. Ωραία. Και μου έμαθε πράγματα τα οποία δεν τα έμαθα από τη μητέρα μου. Η μητέρα σου, η ρίζα σου, η φύτρα σου με τον πατέρα σου. Πώς τα πηγαίνανε πριν χωρίσει ο πατέρας σου. Και γιατί χώρισε. Α, δεν ξέρω. Ήμουν πολύ μικρή όταν χωρίσανε. Δεν τους θυμάμαι καν μαζί. Τώρα πώς θα πάνε. Και μιλάνε και όταν είχε... και έχουν βρεθεί. Δεν έχουν πρόβλημα. Και η δεύτερη μητέρα μου με τη μάνα μου μια χαρά τα πάνε. Τώρα από πίσω δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το από πίσω είναι που μας έχει έτσι λίγο και πίσω από ενδιαφέρον εδώ. Από τη μεριά του πατέρα μου δεν μου έχει πει ποτέ κουβέντα, ίσα ίσα που θα μου πει ναι, μάνα σου είναι, κάνει υπομονή. Η μητριά μου, σε εισαγωγικά μητριά μου, μου λέει έλα, κατάλαβε έτσι. Είναι... Δηλαδή, από τη μεριά του πατέρα μου δεν υπάρχει κόντρα. Υπάρχει, μητέρα... Εγώ πιστεύω ότι η μάνα μου ζηλεύει. Αγάπη. Αυτό ήθελα και εγώ να. Θέλαμε και όχι ο Στέφαν, γιατί κατάλαβα ότι συμφωνούμε. Αυτό θέλαμε να σου πούμε. Τι ζηλεύει. Τι ζηλεύει, ότι τα πάω τόσο καλά με τη δεύτερη μητέρα μου και με τον πατέρα μου, ότι είμαστε πιο κοντά, ότι δεν ξέρω. Τι έχεις δεν καταλάβει, ξέρω να τι έχεις καταλάβει. Αγάπη, έχεις 3 παιδιά, έτσι. Τι έχεις καταλάβει για τη ναι, 3 παιδιά. Τι έχεις καταλάβει για τη μάνα σου, γιατί ζηλεύει. Δεν ξέρω, ίσως ζηλεύει τη ζωή που κάνω. Εσύ τι έχεις καταλάβει. Ίσως ζηλεύει τη ζωή που έχω καταφέρει με τον άντρα μου. Αυτό που δεν πέτυχε η ίδια. Αυτό που δεν πέτυχε, ναι. Ναι. Καταλάβαμε. Δηλαδή με τον άντρα μου είμαι καλά. Εκτός ξέρετε τα... Η μαμά σου έχει ξαναπαντρευτεί. Η μητέρα μου είναι ξαναπαντρεμένη. Ευτυχισμένος γάμος. Αλλά παιδιά δεν έχει. Από το δεύτερο. Ευτυχισμένος γάμος ο δεύτερος. Έτσι μου δείχνουν. Τιτίκα, θέλει κάτι να σε ρωτήσει, Τιτίκα. Εκείνο που θέλω να σου πω, δεν θέλω να σε ρωτήσω, ούτε θα κάνω εγώ τον εισαγγελέα ή τι νομίζω ότι είναι σωστό. Εκείνο που βλέπω εγώ απ' έξω... Τον κάνω εγώ τον εισαγγελέα, κύριε. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται τον κάνω. Βοηθώ εισαγγελέα. Αυτό που βλέπω σαν απ' έξω είναι ότι μια γυναίκα η οποία δεν ενδιαφέρει και ποιους λόγους χώρισε, έτσι δεν είναι. Όμως... Όχι, είναι δικό της ο λόγος. Βεβαίως. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Όμως βλέπω ότι η στάση της απέναντι στο παιδί της το πλήγωσε όταν ήταν μικρό. Και έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου να πάρεις το αίμα σου πίσω. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις δίκιο ή δεν έχεις. Δεν μπορεί να σε λένε αγάπη και να μην σου περισσεύει αυτό. Είσαι μάνα, έχεις 3 παιδιά. Έχεις 3 παιδιά και θα ήθελα να σκεφτείς και μόνο πώς θα ένιωθες αν βρισκόσουν στη θέση της. Αυτή που ενδεχομένως λοιπόν, την έχεις απορρίψει. Το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί. Δεν θα με πειράξει καθόλου γιατί δεν μπορώ εγώ να φερθώ με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά μου. Δεν θα τους βάλω το μαχαίρι στο λαιμό, θα τους πω θα βγάλετε σου και καλά το όνομά μου γιατί έτσι πρέπει
Ποτέ μην λες ποτέ. Έχουμε μάθει. Δεν είναι άσχημο όνομα. Και τη Φουντουκίδου, την, από τη γνωστή, τέλος πάντων και πρώην, είναι και νυν μου φαίνεται βουλευτίνα, Παρθένα τη λένε. Και είναι και πολύ όσο πάμε σπανίζει αυτό, το Παρθένα σπανίζει. Αν θέλεις κάποιο άλλο όνομα, θα σου πω, το οποίο να είναι πιο ωραίο, ξέρω εγώ, μελπομένη, whatever. Λιδία. Εάν θέλεις, μπορείς να τη βγάλεις δύο ονόματα και να ικανοποιήσεις και τη μητέρα σου, να σβήσεις αυτά που σε πόνεσαν. Και να πάρεις και το σπίτι. Η συγχώρεση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν ενδιαφέρει το σπίτι, να κάτσει, να το φάει, να το πάρει τράπεζα, δεν ξέρω τι να το κάνει. Δεν με απασχολεί. Εμένα προσωπικά, εγώ δεν έχω κάνει εκβιασμό ποτέ σε κανέναν. Ναι. Δεν ζήτησα ποτέ από κανέναν τίποτα. Και τώρα να έχω οικονομικό πρόβλημα, δεν θα πάρω τηλέφωνο να πω μπαμπά, μαμά, χρειάζομαι λεφτά. Δεν θα το κάνω αυτό, να γιατί έχω, έχω μάθει από μικρή να στέκομαι μόνη μου στα πόδια μου. Και δόξα τω Θεώ, ο άντρας μου είναι δίπλα μου σε αυτά. Αγάπη, αγάπη, άκουσε με λίγο. Σε καταλαβαίνω ειλικρινά, αλλά πέφτει σε κάποιες αντιφάσεις, τις οποίες δεν τις λέω για να, δεν θα σου τις επισημάνω για να σε ψέξω, αλλά θα σου τις επισημάνω με πολύ αγάπη και εγώ με τη σειρά μου, μόνο και μόνο για να σου δώσω να καταλάβεις ότι λειτουργεί λιγάκι μέσα σου η αμφιθυμία του παιδιού με την ενήλικη. Τι εννοώ σε αυτό? Μας είπες προηγουμένως ότι η μητέρα μου δεν ήταν όπως πρέπει και το είπες με μια αυστηρότητα αυτό το πράγμα και με ένα απόλυτο ύφος, περιγράφοντάς μας ότι δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα μαζί σου και όταν εγώ σου επισήμανα ότι έχεις παράπονο, μου είπες επίσης με απόλυτο ύφος δεν έχω παράπονο. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Όταν ένα παιδί νιώθει, όσο και να φτάσει, ακόμα και φτάσει στα 80 του, ότι η μητέρα του δεν ήταν με αυτό όπως πρέπει, normal, η κατάσταση η κανονική normal είναι να έχει παράπονο. Και αυτό μπορεί δεν είναι κάτι κακό. Υποσυνείδητο, αυτό λέω κι εγώ, αυτό προσπαθώ να σου επισημάνω με αγάπη. Αυτά όλα τα υποσυνείδητα που έχει συσσωρεύσει ενάντια στη μητέρα σου, και δεν θα κρίνω αυτή τη στιγμή αν έχει δίκιο ή άδικο που τα συσσώρευσε, αλλά τα συσσώρευσε και αυτό είναι που μετράει, λειτουργούν αυτή τη στιγμή με έναν τρόπο που λέει: εγώ σαν μικρό παιδί δεν πήρα αυτό που ήθελα να πάρω, σιγά μην πάρεις εσύ τώρα που περιμένεις να σου δώσω αυτό το οποίο θα ήθελες να σου δώσω. Με αυτήν όμως τη λογική, τι κάνεις? Διαιωνίζεις τον πόνο που εσύ μέσα σου, αγάπη μου καλή, κουβαλάς. Διαιωνίζεις τον δικό σου πόνο. Το θέμα είναι να προσπαθήσεις να λύσεις λίγο όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν θα σου πω εάν θα πρέπει να δώσεις το όνομα Παρθένα ή να μην το δώσεις, διότι δεν με ενδιαφέρει τελικά ποιο όνομα θα δοθεί στο παιδί. Όχι, να δοθεί το όνομα που εσύ νομίζεις. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να λύσεις τα προβλήματα που έχεις με τη μητέρα σου για δικό σου καλό. Όμως Μαρό, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι και η μητέρα της αγάπης χρησιμοποιεί κατά κάποιον τρόπο το θέμα του ονόματος, ζητά μια απόδειξη αγάπης από την αγάπη. Προφανώς. Την εκβιάζει σε εισαγωγικά, έτσι λίγο τη σκρούει το καμπανάκι, τη λέει δεν θα σου γράψω το σπίτι. Προφανώς. Η σχέση τους λοιπόν, η σχέση τους δεν είναι στηριγμένη πάνω σε υγιείς βάσεις. Γι' αυτό είπα δεν με ενδιαφέρει το όνομα και με ενδιαφέρει να λύσεις το πρόβλημα, διότι το σημαντικό, Κατιάνα μου, όπως επεσήμανες σε αυτό το τηλέφωνο που εγώ, δεν είναι το θέμα του τηλεφωνήματος, είναι μια αιωρούμενη κόντρα που δημιουργείται από πολλές υποσυνείδητες και από την πλευρά της μητέρας. Δεν αυτή σου καριάρα η μητέρα, δηλαδή. Δεν είναι φουκαριάρα. Αναδρομικά είπα, αναδρομικά. Δεν είναι φουκαριάρα. Και το παιδί αναδρομικά ζητάει και αυτό την αγάπη. Ακούστε με λίγο, έχουμε μια παρέμβαση, έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε? Παρθένα. Μπράβο κύριε Παρθένα. Και θέλω να πω, γεια σας καταρχάς, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που έχω αυτό το όνομα. Ούτε μικρή είχα πρόβλημα, ούτε τώρα. Τη χάρη να μην έχετε μόνο. Γιατί? Και η χάρη μέχρι κάποια σημεία ο χάρη είναι. Από εκεί και πέρα είναι το χάρη. Έτσι είναι, κυρία Παρθένα. Είναι αρχαιότατο όνομα. Και το ξέρει σχεδόν όλος ο κόσμος από τον Παρθενώνα. Οπότε... Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, ναι. Όμως, κυρία Παρθένα μου, νομίζω ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα της Δήμητρας δεν βασίζεται στην επιλογή του ονόματος, αλλά θα ξαναεπαναλάβω στην κόντρα με τη μητέρα της. Με τη μητέρα της, ναι, αυτό το κατάλαβα. Δεν είναι θέμα ονόματος. Συμφωνώ απόλυτα με την Κατιάνα και εκεί είναι που πρέπει να εστιαστούμε, διότι να το όνομα πέρα είναι μια χαρά. Στην αρχή πίστευα ότι το όνομα της ξύνιζε. Εσείς θα είχατε πρόβλημα αν η εγγονή σας θα έπαιρνε το όνομά σας? Γιατί να έχει, αφού είναι πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Έχω και δύο γιους και ελπίζω. Μακάρι.
Ελπίζω, δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα όνομα σαν όλα τα άλλα. Κυρία Παρθένα, να ρωτήσω κάτι. Εσείς που είσαστε μητέρα και κάποια στιγμή με το καλό θα γίνετε και γιαγιά. Ναι. Θα εκβιάζατε ποτέ έναν από τα δύο παιδιά σας να ονομάσει Σόνι και καλέστε και αν δεν του αρέσει το όνομά σας να το δώσει στο παιδί? Παιδιά, σε καμία περίπτωση, ούτε με τον άντρα μου είχα τέτοιο πρόβλημα, ούτε στην οικογένειά μας είχαμε. Και το όνομα Παρθένα είναι της μάνας μου, της μάνας. Μάλιστα. Δεν είναι της πεθεράς της μάνας. Μπράβο, κύριε Παρθένα, έχετε δίκιο. Το θέμα όμως είναι ότι δεν θα εκβιάζατε τα παιδιά σας να το βγάλουν όμως. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σωστή. Κατηγορημένα και να τα το αντίθετο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την κυρία Παρθένα. Την κυρία Παρθένα. Όχι. Η κυρία Αγάπη πρέπει να κάνει ειρήνη με το μέσα της. Κυρία Αγάπη, αν τη μητέρα της δεν τη λέγανε Παρθένα και τη λέγανε ένα από τα ονόματα τα οποία εσείς έχετε επιλέξει, θα της το δίνατε το όνομα αυτό της κόρης σας? Όχι, θα πήγαινε πάλι του πατέρα μου. Κανένας θέλει να δώσει το όνομα της πατέρα ρώτησε... της που αγαπάει. Ναι, είσαστε άντρες εσείς, ρε. Για πες. Αυτό το πάνε. Είσαι άντρας, ρε. Εγώ, άντρακλας. Αυτό επέζεται. Αυτό επέζεται. Ρε, κανένας δεν ρώτησε. Τα διαλύματα άλλα έχουμε δει. Γυναίκες, εντάξει. Μας έχουν βάλει, μας έχουν καβαλήσει. Μας έχουν κάνει τα πάντα. Τα πάντα, να υπομένουμε τα πάντα. Λοιπόν, ένα ερώτημα στη Δήμητρα και στην Παρθένα δεν κάνατε. Θα σκοτώ κι εγώ. Δεν πρέπει. Ένας άντρας, μια γυναίκα, έχει μια μάνα. Μια μανούλα. Γιατί είμαι σίγουρος. Η μανούλα, ρε, δεν πρέπει να δώσει το όνομά της στο γονάκι της. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε, αλλά είναι η μάνα της όμως, δεν ήταν η πεθερά της. Τι να κάνω άλλο. Άντε, πάμε σε διαφημίσεις. Πάει, εσύ πάει, φεύγει. Δημήτρη Γαλανίδη είναι για σένα. Ελπίζω να είναι γυναίκα γιατί δεν μου λέει τι είναι. Αλλά τι γίνεται. Θέλει να την πάρει τηλέφωνο. Οπωσδήποτε. Κυρίας Μάρο τώρα. Μόνο τηλέφωνο θέλει. Κυρίας Μάρο. Θέλω να πω το εξής. Είναι μια άθλια παρέα που κάνει άθλιες πλάκες και σας λέει αθλιώτες. Λοιπόν, ένα θα πω. Κυρίας Μάρο, από τότε που σας αγκαλιάζω, όλα μηνύματα για μένα. Αυτά λοιπόν. Και ευχαριστούμε την φίλη μας τη Χριστίνα που έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Στέφανο. Και να γράφετε και το όνομα τάξη όταν μας στέλνετε μηνύματα για να μπορούμε να σε ευχαριστούμε στον αέρα. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, λέει ότι πήγανε χτες στα βραβεία Αρίων και δεν τους δώσανε το νερό να πιούνε. Τους είχανε. Όχι, βρε παιδιά, εμένα μας δώσανε. Είχε απέξω γίδα, παιδί μου, ήταν η κυρία Φόρνη, είχε γίδα απέξω, δεν είδες. Τι λέτε, βρε παιδιά. Σταμάτα, μην μιλάς. Με το φουστάνι, τα πρόβατα στη στρούγκα χρυσού.